Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στο 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με την γνωστή συνταγή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, τον Θανάση Καλαμπάκη να προσέχει τα μωρά, κάνει baby sitting, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει και η οριστική διαγραφή. Γι' αυτό, όσοι θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή, έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τηλεφωνείτε στο 18133, εκεί όπου είναι η Αφή Κωνσταντινίδη. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετήπειρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Και για οριστική διαγραφή δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ Αφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, οι όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Βαροδήμος, με πολύ ωραίες προσφορές συχνά πυκνά. Και την πιο ωραία τώρα, η οποία έγινε στην έκθεση αυτοκινήτου προσφάτως και πήγατε πολύ και τις εκτελευθήκατε και πήρατε καλύτερες τιμές σε οποιοδήποτε μοντέλο Hyundai. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 2315-96-596 ή στο 2315-96-690. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σας πω ποια είναι η διαφορά της τιμής. Είναι τρομερή, δεν τη βρείτε πουθενά άλλου στην αγορά. Μόνο στην εταιρεία αυτή όπου μπορείτε όλα μα όλα τα αυτοκίνητα να τα δοκιμάσετε οδηγικά, το γνωστό test drive που λέμε, να το κάνετε, να δείτε αν σας ταιριάζει και από εκεί πέρα να δείτε πως θα το κάνετε δικό σας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι μάλιστα ήταν αυτό? Πες τι θες. Έμαθες διαιτητές των ημιτελικών? Κάτι άκουσα, τι θες να μου πεις? Σιδηρόπουλος στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Σιδηρόπουλος στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Πέτυχε ο ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε. Μισό λεπτό. Και Παπαπέτρου στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό που ήθελε. Πρώτη ανάγνωση δική σου ποια είναι? Τελικός κυπέλλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πότε στο είπα, ρε? Μη. Πότε στο λέω? Σου λέω πάλι άρχισε τα ίδια. Πότε στο είπα, μη, ρε κόκκινε, μη, ρε κόκκινε, μη. Τι θες τώρα? Γιατί αλλάζεις πάλι? Τι θες? Είναι καλός ο διαιτητής για τον ΠΑΟΚ, πολύ καλός ο διαιτητής για τον Ολυμπιακό. Αν διάλεγε διαιτητή ο ΠΑΟΚ, ποιον θα διάλεγε? Το Σιδηρόπουλο. Αν διάλεγε κομάντο ο Ολυμπιακός, ποιον θα διάλεγε? Το Παπαπέτρου. Το Πέτρου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός προφανώς θα θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης. Ναι. Στον πρώτο ημιτελικό. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό. Όχι, ρε φίλε. Ότι για τον ΠΑΟΚ εκεί ψηλά υπάρχει ένα άστρο που του έδωσε τον καλύτερο διαιτητή που θα ήθελε ο ίδιος. Συμπτωματικά δηλαδή ο Ολυμπιακός. Δεν είναι κομάντ, κοιτάξτε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός λειτουργήσε, ας πούμε. Δηλαδή εδώ εμείς τώρα είμαστε τρυπίδες. Τώρα θα σου πω εσύ γιατί. Εσύ είσαι. Ναι, γιατί τώρα λέμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το δικό του διαιτητή. Τον βρίζουμε τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αλλά το δικό μας το διαιτητή τον έστειλε ο Θεός. Πόσο ξύλο θέλετε εδώ πάνω, ρε? Ποιοι θέλουν ξύλο? Με όσοι κάνουμε εκπομπές. Κι κάτω, κι πάνω. Οπαδοί είστε, ρε. Οπαδοί είσαι και φαίνεσαι. Οι κάτω βρίζουν τώρα τον ΠΑΟΚ, οι γαύροι. Οι Παναθηναϊκοί και οι γαύροι για τον Σιδηρόπουλο και οι δικοί μας εδώ φωνάζουν για τον Παπαπέτρου. Ξέρεις τι λέω εγώ? Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Εγώ έχω κάποια ωφέλη από τον ένα ή τον άλλο. Εσύ τι ωφέλη να είσαι? Ωραία. Εσύ είσαι με τσίρλα όλη μέρα εδώ. Με τι είμαι? Και ότι βρωμάει το μεθάνιο. Θα πεις ότι ο Ολυμπιακός έκανε κομμάτι και ο Θεός έστειλε τον Σιδηρόπουλο. Δηλαδή ρε φίλε, θα βγούμε έξω και να μας μουτζώνουνε. Να μας μουτζώσουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Ναι.
που ο Σιδηρόπουλος έδειξε ότι είναι άνθρωπος. Ρε κόκκινε, να χαρίσει τη μανού, το, συγγνώμη, να χαρίσει τον πατέρα σου που είναι 80 χρονών γέρο, να χαρίσει τα αδέρφια σου, τη γυναίκα σου, ό,τι θες να χαρίσει. Μην αρχίσει το λαϊκισμό, σε παρακαλώ. Αν θες να λαϊκίσει, πάρ τον μπούζο εδώ. Ρε καθίστε και κλαίει και να. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Έκανε, σου λέω, απλά πράγματα σε 4 δευτερόλεπτα σου λέω. Ο ΠΑΟΚ μπράβο που έχει το δικό του διαιτητή και ο Ολυμπιακός μπράβο που έχει το δικό του διαιτητή. Εγώ με το κεφάλαιο είμαι, με τον ισχυρό. Κατάλαβες, με το δυνατό είμαι εγώ. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει 10 σφυρίγματα ή ο Ολυμπιακός 10 σφυρίγματα και να περάσουν, μαγκιά τους, να παίξουν και την μπάλα τους κτλ. Τι θες να με βάλεις τώρα σε διαδικασία, να αρχίζω να κλαίω μακεδονομάχικα ή να κλαίω σαν τους γάβρους κάτω που πήγε ο Σιδηρόπουλος και έτυχε, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ ο Σιδηρόπουλος. Μαγκιά του ΠΑΟΚ που πήρε το διαιτητή που γουστάρει, μαγκιά του Ολυμπιακού. Και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ δεν έχουν τη διαιτησία που θέλανε να έχουν. Τι θες τώρα να κάνουμε τώρα, ανάλυση πυρηνική, φυσική? Πάμε στα άλλα θέματα. Τι να κάνουμε τώρα, να λέμε ότι διόρισε ο Σάβας τον Παπαπέτρου? Μπράβο, το διόρισε. Και τι να πούμε, μπράβο τον Ζαγοράκη που είναι φίλος με τον Σιδηρόπουλο. Καλά έκανε κι αυτός. Καλά ξηγούνται, ρε. Πρέπει να καταλάβεις τη ζωή ότι ο νόμος του ισχυρού θα ισχύει πάντα και όποιος μπορεί θα κάνει αυτό που μπορεί. Πάμε παρακάτω. Είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Αστέρας Μαμαγούλας, είτε λέγεται Αχιλλέας Τριανδρίας, είτε λέγεται Πόμαλα Κοπής. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Όταν θα το καταλάβεις αυτό το πράγμα, εντάξει. Όταν θα δεις ότι ο Ηρακλής δεν είναι Μπαρτσελόνα να κάνει 3-3 και γιατί αν ήταν άλλη ομάδα θα μιλούσες αλλιώς, τότε θα καταλάβεις τα πράγματα πως έχουν. Όσο είσαι οπαδός και είσαι σαν το άλογο που το βάζουν εκεί στα μάτια εκεί να πηγαίνει μπροστά, δεν πρόκειται να δεις στη ζωή σου περιφερειακά, όραση με όραση περιφερειακή, αυτό που μπορεί να δει κάποιος ο οποίος θέλει να τα βλέπει τα πράγματα τελείως ουδέτερα. Κλαίνε οι Αργιανοί, ακούω τους Αργιανούς. Βγαίνει ο Χαρυπίδης, ο εισαγγελέας. Ποιος εισαγγελέας, ρε? Εσύ τώρα φωνάζεις για τον εισαγγελέα και έχεις βάλει τον νύκταρη μέσα στη νύκτα να κάνει για τον Άρη και σε έχει κάνει λαμία γιογιό και θα κλάψω εγώ τώρα για τον Άρη και θα λέω για τον εισαγγελέα. Έχεις τρελαθεί, ρε. Άμα σωθεί ο Ηρακλής στα αγωνιστικά, με όποιο τρόπο να είναι, και πάρει και μια αδειοδότηση και άμα στείλει και 10 εφημερίδες χωρίς λεφτά και την πάρει την αδειοδότηση, μαγκιά του. Μπράβο, θα πούμε τον Καγιούλη, ο οποίος έκανε το ακατόρθωτο και έσωσε τον Ηρακλή. Εκεί θα το πούμε, μπράβο, φυσικά. Ναι, και θα, γίνεται, και θα γίνουμε και ρόμπες. Δεν το βλέπω. Που τον βράει ο κύριε Καγιούλη και κύριε Καγιούλη και κύριε Καγιούλη. Και συγγνώμη θα του ζητήσω. Τελειώσαμε. Και συγγνώμη θα του ζητήσω. Το νόμο του ισχυρού στη ζωή, ό,τι να έρθει είναι κομμουνισμός, πώς το λένε, ΕΠΕΝ. Τι κόμματα να έρθει, ο Τσίπρας, ο Μίπρας, θες να έρθει η Ανταρσία. Θες να έρθει να πούμε ο Μητσοτάκης, ποιος θες να έρθει στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε. Θες να έρθει ο Τραμπ, ήρθε ο Τραμπ, βομβαρδίζουν στη Συρία. Τα ίδια πράγματα. Τα ίδια είναι, τα καταστάσεις αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν. Πάρ το χαμπάρι. Α, πέσει η χούντα του Ολυμπιακού, μακάρι να έρθει η χούντα του ΠΑΟΚ. Μακάρι να έρθει η χούντα της ΑΕΚ. Να έχουμε μια άλλη χούντα. Φτάνει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ο ίδιος και ο ίδιος. Να αλλάξει. Όχι ότι θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, όχι θα γίνει καθαρό. Χούντα θα έχουμε και την άλλη μέρα. Να αλλάξουμε τη χούντα. Έχω κανένα όφελος από τη χούντα να αλλάξει? Εγώ έχω. Αν έχω, να υποστηρίξω τη χούντα που είναι να έρθει. Αν όχι. Φίλε, πας με το κεφάλι τον ισχυρό. Ρε φίλε, πάω. Λέω, πιστεύω στον νόμο του ισχυρού. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη. Δεν πιστεύω στις καλές πράξεις. Πιστεύω ότι ο ισχυρός θα δέρνει τον ανίσχυρο. Τι άσου κάνω εγώ, αλλάξω εγώ τη ζωή 500 εκατομμύρια χρόνια από το ραδιόφωνο του Μετρόπολης? Θα αλλάξω εγώ τώρα το DNA του ανθρώπου? Έχει τρελαθεί. Λοιπόν, μαγιά του ΠΑΟΚ με τον Σιδηρόπουλο, μαγιά και του Ολυμπιακού με τον Παπαπέτρου. Τελειώσαμε. Θες να πεις κάτι άλλο? Εγώ σε ακούμε με τεράστιο σεβασμό. Θες να πεις ότι θες, πες. Εγώ λέω ότι ο ένας έχει δώσει δικαιώματα και ο άλλος όχι. Ναι, ναι, άντε καλά, εντάξει. Ωραία. Παρακάτω, άλλα θέματα. Και καλύτερα θα μιλήσουμε, ναι, μετά το παιχνίδι. Αν δηλαδή δω ότι σπρώχνει ο Σιδηρόπουλος. Τώρα, άσε τώρα τι. Τώρα τι λες. Λέω τώρα ότι είναι η κλήρωση. Καλή. Που ονειρευόταν ο ΠΑΟΚ. Και η κλήρωση που ονειρευόταν ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά είναι άλλα τα δείγματα γραφής. Αυτό δεν είναι δείγματα γραφής. Αυτό δεν σημαίνει. Όταν βγαίνει ο Αλέφαντος και ο Σάββας και γρινιάζει και φωνάζει, πάει να πει ότι δεν έχουν την επιρροή στους διαιτητές που είχαν. Και αυτό είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Γιατί οι διαιτητές που είναι πόρνες ψάχνουν να βρουν το καινούργιο ταβατζή. Θα είναι ο Σαβίδης, θα είναι ο Μελισανίδης, θα παραμείνει ο Μαρινάκης. Με νοιάζει εμένα, εγώ διαιτητής είμαι. Θα με διορίσουν εμένα να σφυρίξω αγώνα. Με νοιάζει εμένα. Δεν πάνε ο Μαρινάκης ταβατζής, δεν πάνε να γίνει ο Σαβίδης. Έχει πολλούς φαλάκρους διαιτητές κι άλλων. Έλα, τελείωνα. Δεν χρειάζεται. Τράβα στα άλλα θέματα. Στα άλλα θέματα. Τι έχεις να πεις? Ναι, σ' ακούω εγώ με τεράστια έτσι. Σ' ακούω, ναι. Σου εξήγησα κάτι. Μου εξήγησες. Σου εξήγησα κάτι για αυτό το οποίο λες για τον Ηρακλή. Ότι. Και υπενήσεσαι. Τι υπενήσω? Εντάξει. Λέω σε 25 μάτς
αυτοί οι παίκτες πήραν, να πούμε, δύο νίκες. Ναι, και στα υπόλοιπα, ναι, στα τρία μάτς πήραν τρεις συνεχόμενες. Εσύ λες ότι αυτό εδώ έγινε ο Ηρακλής Μπαρτσελόνα. Μόνο το σεβασμό στους παίκτες και στον προπονητή που είναι πολύ καλός και παίζει και εντός και εκτός γηπέδου. Αν ήμουνα, εγώ είμαι άνθρωπος, ας πούμε, που θα έλεγα να ευχαριστώ στα Γιάννενα. Και το είπα και, στον πρώτο γύρο εδώ. Στην Γκόμενα τα Γιάννενα. Γιάννενα και Γεβέρια είναι Γκόμενες. Να το ξέρεις αυτό. Γκομενίτσες είναι τα Γιάννενα και η Βέρια. Πάμε παρακάτω. Εσύ λέγε ότι γουστάρεις. Ακούει ο κόσμος, ακούει και εμένα. Γκομενίτσα είναι τα Γιάννενα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι Γκόμενα τα Γιάννενα. Καλά, εντάξει. Γκομενίτσα είναι τα Γιάννενα. Πανάξια ομάδα. Πανάξια ομάδα, γιατί σου άνοιξε τα πόδια. Γι' αυτό πανάξια ομάδα. Άμα σε κέρδισε, δεν θα τα πανάξια ομάδα. Πάμε παρακάτω. Βράσε με καημένα. Μ' άκουσες να βρίζω ποτέ τον Πανατολικό, γι' αυτό πέκανε. Τι? Γι' αυτό πέκανε πριν από τότε. Τώρα, αν έρθει και σε κάνει κανένα διπλό, γιατί? Θα τον βρίζεις. Μπράβο. Oh, μάγκας θα είναι. Θα λες, τι θα είναι? Μάγκας. Έτσι έχω μάθει να μιλάω. Άντε καλέ. Εντάξει. Τι μου λες. Σε μια ομάδα. Ξάνθη είναι μάγκας. Ήτανε που σ' άνοιξε τα πόδια. Εσύ. Ε? Εσύ. Η Ξάνθη ήταν μάγκας που σ' άνοιξε τα πόδια. Εκείνο. Όχι, άλλο παιχνίδι. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ λέω ότι. Σ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια σένα. Εσύ που είσαι φίλος του ποδοσφαίρου. Εγώ μη... Που σ' ανοίξαν τα ποδάρια εκεί πέρα οι Ξανθιώτες. Σ' άρεσε. Εκείνο ήταν φιλική συμμετοχή. Το ότι έπεσε μια ομάδα πολύ καλύτερη η Κέρκυρα. Σ' άρεσε. Ναι, σ' αρέσει αυτό. Ήμουν αγνώμονα. Όχι, σ' αρέσει αυτό. Σε ρωτάω κάτι. Όχι, παιδί. Το ποδόσφαιρο τι είναι, κόσμο αγγελικά πλασμένο. Α, όταν μα πηδάνε δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Αλλά ποιος όταν, πηδάμε εμεί, α πούμε, του άλλου, του βιάζουμε, είμαστε καλοί εμεί. Ισχυροί. Στο πείδημα. Εμεί είμαστε ισχυροί όταν κάνουμε αυτά που κάνουμε. Όταν πα και σε ανοίγει τα ποδαράκια, Ξάνθη, και πέφτει μια ομαδάρα. Ομαδάρα μπροστά σε σένα η Κέρκυρα. Okay, και το δέχεσαι και πανηγυρίζει. Καλά σε κάνει ο Μαρινάκης τόσα χρόνια. Καλά σε έκανε ο Κόκαλης. Καλά σε έκανε ο Βαρδινογιάννης. Καλά σε έκανε ο Μπάρλος. Καλά σε κάνανε. Αφού εσύ καλά τα έκανες έτσι. Πάνε τώρα στους χορηγούς. Τα μόνα καλά είναι τα Λουκάνικα Τζουμακιά. Και τα καλύτερα τα έχει στην πόλη ο Παναγιωτάκης. Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Ό,τι πρέπει για το τραπέζι το πασχαλιάτικο. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμαγιάς, πάμε Παναγιωτάκη. Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι από τη στάση Ευζώνων, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Εκεί στο καφενείο που πλαγωθήκανε. Όχι, κοντά. Είναι 200-300 μέτρα πριν. Δίπλα εκεί ήμουν, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Να ακούω. Εκεί για δεν έρθει να δει κανένα παιχνίδι. Πώς το μπορείτε. Να έρθω να δω. Αλλά πα στου χορηγού σα. Καλά κάνει. Εντάξει, να σου πω ένα γρήγορο κάτι. Λογικό. Άμα είναι χορηγό σου, πρέπει να πας στο... δεν πρέπει να τον τιμήσω να πούμε. Εννοείται. Το χρήμα πρέπει να γυρίζει γύρω-γύρω. Α, μπορεί να κυκλοφορεί. Και κάτι επιτέλους αρχίζει. Αυτό με το έμαθε εσύ, δεν όσο και να χτυπιέσαι, λέει στο τελικό ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εντάξει. Φίλε μου, μία εκτίμηση κάνουμε. Μπορεί να γίνουμε ρόμπες ξεκούμπετες. Να πεις να κυκλοφορείτε με ζαρτιέρες. Να βάλετε ψιλοτάκουνα. Και θα έχεις δίκιο. Εμείς κάνουμε μία εκτίμηση. Γι' αυτό δεν μιλάω σαν τον Κωστή. Ο Κωστής είναι για δικό του ιδιόρυθμο ύφος και μιλάει αφαιρετικά. Γιατί και αφαιρετικά, ρε Γρηγόρη μου. Συγγνώμη, αυτό... αγόρι μου. Δηλαδή, κινικά. Κινικά και λέει. Τελείωσε η ΑΕΚ, τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή όταν... Λόγω Σιδηρόπουλου και λόγω Παπαπέτρου. Όχι, δεν το λέω. Εγώ αυτό. Δεν το λέω αυτό. Λέω ότι εγώ ο Ολυμπιακός... περιμένω, μικρό καλάθι. Εγώ που ξέρω γάμα σέρνεται ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός αύριο. Με πρόλαβες. Δεν το ξέρω. Γιατί αν μια ομάδα δεν βοηθήσει. Πριν το μάτς. Που να χτυπιέται το διαιτητή. Σωστό. Σε τέτοιο επίπεδο. Σωστό. Και με τέτοια μεγάλα βουβάλια. Ναι. Δεν βάζεται, δεν ξεφτιλίζεται. Εντάξει. Δεν είναι οι εποχές τη δεκαετία του 70 του Λίτσα και του Φακή και των υπολείπων. Ναι. Φοβούνται. Πάει. Φοβούνται και λίγο, λάθος κάνω. Την εποχή του Λίτσα, οι διαιτητές παίρναν βαλίτσα από μεμονωμένες καταστάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσα εγώ. Κρατήρια βενζίνης ολόκληρη. Θα μπορούσα εγώ, ρε παιδί μου, στη Β' Εθνική να μην είναι. Δεν είχε ενώσει τότε και τέτοια. Έλεγες, τι είναι αυτός διαιτητής, τι δουλειά κάνει. Ξέρω εγώ, είναι υπάλληλος της. Εισαγωγέ, εξαγωγέ. Ναι. Πάει. Θέλει να κάνει δικιά σου δουλειά, παιδί μου. Παίρνει τη βαλίτσα και θέλει να κάνει δικιά σου δουλειά, παιδί μου. Θέλει να κάνει δικιά σου δουλειά. Τι να κάνει κι εσύ. Εδώ. Στα με κυνηγά ένα γήπεδο. Εντάξει. Εδώ ο Βαρδινογιάννης, ας πούμε, είχε δικούς μας διαιτητές, φίλους Θεσσαλονικιούς. Γαλατόμος. Πώς, ο Βαρδινογιάννης. Εκεί που έπρεπε ήταν. Ναι. Λοιπόν. Στους διαιτητές και στις πράξεις, πώς τις λένε αυτές τις αγαθοεργίες που έκανε ο Βαρδινογιάννης. Κυμπάρης. Ήταν κυμπάρης. Δεν μπορώ να πούμε. Και ο άλλος του Ολυμπιακού πριν, ο άλλος, πώς το λένε. Ο Γουλανδρής. Γουλανδρής. Το φάγαν πολλά. Έχουν να λένε όλοι. Εντάξει. Λοιπόν. Okay, boy. Πάμε στο επόμενο. Ποιο θέλεις. Έχουμε Champions League. Ναι. Θα δεις τίποτα σήμερα. Θα πάρω τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Μπράβο. Το Γιαννάκη, το φίλο μου που είναι ένας νεαρός του Πακμάκ εδώ κτλ. Θα πάρουμε. Του Παμάκ. Του Παμάκ. Όχι Πακμάκ. Σε ανιψιάς μου συμπαθητής. Ωραία. Της έννοιας.
Κάνουμε και εκπομπές εδώ πολλές φορές. Πολύ καλό παιδί. Με τι ασχολείται ο. Ο μπαμπάς του ασχολείται με τέντες. Αυτός δεν ασχολείται με τίποτα, είναι φοιτητής ακόμα. Είναι τι ομάδα είναι? ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, θα πάρω και τον Στέφανο να πούμε τον. Τον Αριανό. Από τον Άγιο Χριστόφορο τον Σερό. Ο Στέφανο με τον Μούση που δίθεν θα μέδερνε στο. Α, το επεισόδιο, ναι. Δίθεν κτλ. Και θα πάμε κάτω εκεί στη γειτονιά σου πιο πίσω που κάνει διχάλα, ας πούμε. Που πας για γενική κλινική και πας για ανθέων, μια διχάλα δεν έχει. Ναι. Εκεί 100 πιο μέτρα πιο πέρα έχει ένα κολόμπαρο να πούμε. Θα πάμε εκεί να. Σε κολόμπαρο θα δει το μάτς. Ένα μπάρε, παιδί μου. Αστα... Με γυναίκες. Θα δούμε μπάς με γυναίκες εγώ. Ξέρω κι εγώ. Άμα δεν παίζει καλό θέαμα, να το ευχαριστήσω. Θα πάρε δεις. Καλά το ότι εσύ πας και βλέπεις μάτς και δεν βλέπεις μάτς και ασχολείσαι με βλακίες. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το να πάρει να δει μάτς. Δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει να τη λες τον άλλο. Άμα σου την πούνε έτσι λίγο να σε τσιγκλίσουν. Τι να με τσιγκλίσουν, εγώ ξέρεις την μούρλα μου με το ποδόσφαιρο. Ξέρεις ότι όταν... Την αμφισβήτησα ποτέ. Δηλαδή όταν παίζουν ομάδες και σημειώνω, δεν πάει να γίνει 8 ώρες θερσισμός. Δεν κουνιέμαι από εκεί πουθενά. Το ξέρω. Δεν θέλω να βλέπω. Τι βλέπεις σήμερα? Ντόρτμουντ Μονακό. Ένα-ένα. Τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Παίζει η Ντόρτμουντ με την Μονακό και η Γιουβέντους με την Μπαρτσελόνα. Θα δούμε τη Γιουβέντους. Τι παράμετρο θες να μάθεις για τις ομάδες. Τι θα σε διαφέρει. Το τελευταίο μάτς που είδα την Μπαρτσελόνα. Θες τα αποτελέσματά τους? Τα ξέρω, τα ξέρω. Μάλαγα Μπαρτσελόνα έχασε. Το ξέρω, το ξέρω, το είδα. Τα είδα τα γκολ. 4-1 η Μπάγκερ κέρδισε την Ντόρτμουντ. Εντάξει, τα είδα. Η Μονακό 0-1 το Ζόρι την Αζέ. Το γαλλικό δεν το παρακολουθώ. Όλα τα παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ. Υποχρεωτικά. Δεν λοιπόν, παρακολουθώ. Και η Ντόρτμουντ έφαγε τα 4 από την Μπάγκερ. Η Ντόρτμουντ δεν έχει ένα προπονητή που μοιάζει με τον Κάτσε λίγο. Ναι, αλλά είναι ψηλό. Είναι πιο ψηλό Κάτσε. Ναι, ένα στεγνό. Πρόσεξε να δει. Η Μπαρτσελόνα με προβληματίζει στο transition. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει, είναι πολύ ανοιχτή και ένας έξυπνος προπονητής μπορεί να τη χτυπήσει έτσι. Εάν τώρα κάνει το ίδιο πράγμα μέσα στη Γιουβέντους, θα βρει μπελά. Δεν πιστεύω ότι θα ανοιχτεί. Πρόσεξε με. Άκουσε με. Δεν πιστεύω ότι θα ανοιχτεί. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Είναι άλλο παιχνίδι. Μα παρακολουθείς ή βλέπεις τα βυζιά αυτή είναι εκεί πέρα στο. Ποια βυζιά, ρε βλάκα, mail στένω. Μέλι. Μέιλ. Αυτή η δεξιά γυμνή, γιατί είναι εκεί? Ποια γυμνή, ρε. Τι είναι αυτή που έχεις βάλει? Τέλος πάντων, εντάξει. Τι θες, μεγάλη εβδομάδα, είσαι και χριστιανός, αν δεν τρέπεσαι λίγο. Το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα μέσα στη Μάλαγα είναι τελείως διαφορετικό με αυτό με τη Νάπολη. Γιατί με την η Μπαρτσελόνα χτυπούσε πρωτάθλημα. Ήθελε νίκη, ανοίχτηκε. Στη Νάπολη δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Μπορεί να τη χτυπήσει την Νάπολη. Την Γιουβέντους, συγγνώμη. Μπορεί να τη χτυπήσει μέσα στη Βαρκελόνη. Ναι. Θα είναι πιο συντηρητική. Στοιχηματικά στο λέω. Ναι. Δεν θα έχει αυτό το ανέβα ψηλά και μας τρώνε στην κόντρα, στην αντεπίθεση μας βάζουν δύο γκολ στον ανοιχτό χώρο. Είναι τελείως διαφορετικό μάτς. Γι' αυτό το βλέπω άντερ. Εγώ αυτό. Τι θα το παίζεις δηλαδή? Άντερ θα το παίζα. Δεν πιστεύω ότι θα μπουν τρία γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι λέω εγώ. Εσύ τι λες? Εγώ. Εσύ τι λες, ρε παιδάκι μου? Ναι, τι. Πληρώνω. Κληρώνεις. Πληρώνω μία λέξη. Τον Αλέξη. Με μία λέξη. Τι, να ακούσω. Δεν είναι καλά η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι καλά η Μπαρτσελόνα. Που σημαίνει τι? Είναι καλή η Γιουβέντους. Είναι καλή η Γιουβέντους. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα. Πώς θα παίξει η Γιουβέντους? Θα παίξει με τέσσερις ή θα παίξει την τριάδα της, τη γνωστή? Την κλασική τριάδα. Την κλασική τριάδα. Άρα δεν θα ανοιχτεί και αυτή. Δηλαδή το άντερ είναι... πόσο δίνει? Πόσο δίνει το άντερ, θέλω να μου πεις. Τι. Το άντερ πληρώνει 1,70. 1,70. Δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Ο Άσος πληρώνει 2,55. Ο Άσος πληρώνει 2,55. Δεν το παίζω Άσο. Γιατί το παίζω Άσο? Γιατί το παίζει Άσο? Πιανού το μάτι θα γυαλίζει το παιχνίδι. Πού να ξέρω εγώ πιανού το μάτι? Πες μου εσύ. Εκτίμηση. Πώς το βλέπεις? Ξέρω εγώ τι. Ο άλλος με τη φανέλα. Δεν γυαλίζει του Κιουβεντίνου. Δεν είναι πιο διψασμένος από αυτόν της Μπαρσελόνα? Ναι, πιο διψασμένος και δεν έχει τρόπαιο κτλ. Όχι, δεν έχει. Ναι. Τελευταία χρόνια θέλει να πάρει. Χρωστάει στην Μπαρσελόνα. Ναι. Το 3-2 από τον τελικό. Ναι. Ο Νεϊμάρ παίζει. Νομίζω παίζει. Παίζει. Νομίζω. Εγώ νομίζω ότι δεν παίζει. Νομίζω ότι δεν παίζει. Γι' αυτό το παίζω και το άντερ. Και το 2-3. Το 2-3 πόσο δίνει? Το 2-3 πόσο δίνει? Κάτσε να δούμε μήπως πάρουμε τίποτα παραπάνω, ρε πουλάκι μου. Τόσο δίνουν. Πόσο δίνει το 2-3? Α, ψέματα. 2-2 δίνει. 2-2. Τι 2-2? Τι άει? Τι 2-2? Τι 2-2, ρε. Όχι, 1-72. Και εγώ λέω τι 2-2. Τι 2-2, ρε. 1-72. 1-72 το 2-3 γκολ. Δεν είναι καλό ποντάρισμα αυτό? Ή το άντερ? Όχι. Άσο Γιουβέντους. Μάλιστα, μια χαρά. Εγώ θα έπαιξα ήδη. Άσο Γιουβέντους και έχει δύο τίτλους. Άσο Γιουβέντους. Και τη Ρεάλ. Εντάξει, τελείως. Η Ρεάλ που παίζει. Η Ρεάλ που παίζει. Μέσα στην έδρα της Μπάγκερ. Μέσα στην έδρα της Μπάγκερ. Παίζει Μπάγκερ Ρεάλ. Ναι. Και το δίνεις άσο αυτό εσύ. Όχι, χι δύο. Χι δύο, διπλή. 1-90. 1-90. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να μου δίνεις 1-65 την Μπάγκερ. Ναι. Με δουλεύει. Σε δουλεύει εσένα. Με δουλεύει. Η πρότασή σου ποια είναι πριν πάμε?
Σου είπα. Σου είπα. Άσο Γιουβέντος. Άσο Γιουβέντος. Μα τι. Άσο Γιουβέντος. Και έχει δύο την. Αυτά τα δύο. Αυτή ναι, τα άλλα είναι ζαργές. Κοίταξε, λογικά. Μάλιστα. Στον Dortmund Μονακό θα δούμε γκολ και θέαμα. Μιλάμε για δύο νεανικές ομάδες. Μάλιστα. Οι οποίες παίζουν πολύ επιθετικό παιχνίδι. Dortmund Μονακό. Ναι. Ναι. Και το βλέπεις για 4-6 αυτό. Το καλό του over 3,5 πιο καλυμμένος. Πόσο δίνει το over 3,5? Κάνα δίφραγκο. Δίνει δίφραγκο. Ναι. Είναι ρίσκο όμως. Δεν υπάρχει ρίσκο. Ρε φίλε, χτες έπαιξα άσο και over την Arsenal. Είχε ρίσκο. Και δεν περίμενα το βγάλει μόνη της Crystal Palace. Ναι, 3-0 έλεξε. Το βγάλει όμως. 3-0. Ναι. 3-0. Εδιαλήθεια μου η Arsenal πάλι. Εδιαλήθεια. Δεν είναι καλά ο Βεγκέρ, δεν είναι καλά η Arsenal. Ας πάει σπίτι του ρε φίλε, άμα δεν είναι καλά. Τι εγώ θα μιλήσω. Πάρει το Ζάιρι που είναι ο παδός της Arsenal. Έχω τον Καρατζαφέρι ο παδός της Arsenal. Τι θα γίνει αυτό. Και ο Αγιάννης ο αδερφός μου, ο παδός της Arsenal. Και ο Ζάιρις ο παδός της Arsenal. Εγώ να μιλήσω θα είναι άδικο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παροχημένος ο Βεγκέρ. Ναι, εσύ έδειξε τον Μπουμπέκο, κράτα τον Βεγκέρ, σε βγάζει 8. Άσε ρε κόκκινε. Εμένα μου άρεσε ο Κλόπ, ρε φίλε. Δηλαδή, ενώ δεν την κουστάρω τη Λίβερπουλ, την παρακολουθώ ναι. Λόγω Κλόπ. Τη αρέσει ο Κλόπ. Ναι, ο άνθρωπος είναι τρομερός. Ο προπονητής που θα κάνει το είναι αυτός της. Αυτός Χόφενχάιμ. Της Χόφενχάιμ. Ο Αλέφαντος λέει δεν υπάρχει Γερμανός προπονητής και τέτοια. Άσε ρε, του λέω. 29 χρονών εσύ. Ο Βάισβάιλερ τι ήταν. Ε? Τι ήταν ο Βάισβάιλερ. Έλα, για. Που τον πιστεύει κιόλα. Ναι. Τι ήταν. Έλα, για. Δεν τρέπεται λίγο. Να το πει στα απόγευμα. Εντάξει. Θα το πω. Να το πει. Ο Βάισβάιλερ που δεν πιστεύει στους Γερμανούς. Η σχολή της Κολονίας που την επισκέφτηκε. Γιατί ο τελευταίος που την επισκέφτηκε είσαι εσύ. Με τα Βούλιαξ. Βούλιαξ, εκείνο το μουσείο. Όλος τυχαίος. Άνοιξε γη και την κατάπια. Ήταν τα νερά από κάτω, δεν είναι. Γιατί πήγε ο Αλέφαντος αφού δεν έκανε η σχολή. Επειδή το 74. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Στέργιος Πετκανίτσας. Δεν είναι οποιοδήποτε όνομα. Είναι ο φίλος μας ο Κλειδαράς. Ο δικός μας Κλειδαράς. Όντως φίλος μας. Λοιπόν, πέρα από το ότι είναι φίλος, είναι και εκπληκτικός στη δουλειά του. Εργασιομανής. Άρρωστος. Άρρωστος. Σήμερα υπάρχουν δύο τύποι εργαζομένων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή είναι οι άνεργοι και οι εργασιομανείς. Δεν υπάρχει. Όποιος δουλεύει δηλαδή, δουλεύει με μανία. Και ή δεν θα δουλεύει γιατί καθόλου. Γιατί και τα έσοδα είναι πενιχρά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο φαίνεται. Λοιπόν, θα τον βρείτε Δελφόνα Καντώνα και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία αν χρειαστείτε να φτιάξετε κλειδιά τύπου Immobilizer. Ή αν θέλετε να σας ανοίξει, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, τότε τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να σε ανοίξει άμεσα, γρήγορα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά. Ικανοποιημένος? Ναι. Λοιπόν, λέγε, παρακάτω. Να πω. Να πεις, ό,τι θες. Τώρα το βλέπω. Το ναι. Ότι το Μετρόπολη 95,5 σου κάνει δώρο τη λαμπάδα της αγαπημένης ομάδας. Δηλαδή. Κάνε like, public share και comment το ονοματεπώνυμό σου. Ναι. Στο post στη σελίδα του Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ναι. Και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τη λαμπάδα της αγαπημένης ομάδας. Με σούπερ συνοδευτικό δώρο από τα PAOK FC Official Stores. Θα αναδειχθούν 8 τυχεροί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 13 Απριλίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος και ώρα 11. Ναι. Και η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιηθεί από τα γραφεία του Μετρόπολης 95,5 από το Μέγαρο Μετρομίδια, Κωστή Παλαμά. Πώς θα γίνει, για πες. Πώς θα γίνει, λέω. Πες ότι εγώ είμαι Απόλλων Καλαμαριάς και θέλω να πάρω τη λαμπάδα μου που είμαι Απόλλων Καλαμαριάς. Πώς θα την πάρω, δηλαδή. Αυτό είναι υποχρέωση του τμήματος marketing και του διαφημιστικού. Τι τμήμα marketing, παιδί μου, πώς γίνεται, πώς στέλνω, για να καταλάβω, για εξήγησέ μου. Τι κάνω, δηλαδή. Αυτό σου είπα. Κάνεις like. Like, τι like. Ένα κλικ πάνω εκεί. Κάνω ένα κλικ. Το like που έχει εδώ πέρα. Ναι. Okay. Okay. Public share και comment και γράφει δηλαδή. Ναι, γράφεις ναι. Και ένα σχόλιο. Και μετά. Το ονοματεπώνυμό σου. Ναι. Και. Στο post στη σελίδα του Μετρόπολης. Και τι κάνω. Και έπειτα. Ναι. Μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό. Για ποιες ομάδες είναι. Εγώ είμαι Λαμία. Εδώ είπε για κάποια ομάδα. Εγώ είμαι Λαμία. Μπορώ να πάρω τη λαμπάδα λέει, τη Λαμία. Της αγαπημένης σου ομάδα. Λαμία είμαι εγώ. Είπε της αγαπημένης σου ομάδα. Πολύ ωραία. Μπορεί να είμαι Απόλλων Αθηνών. Μπορώ να πάρω λαμπάδα που να λέει Απόλλων Αθηνών. Πού να ξέρω, ρε. Δεν ξέρεις. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, φίλε Γρηγόρη, βλέπεις διπλό Μονακό ή Άσο του Γιουβέ και τα δύο μας Χ. Φίλε μου, την είπα τη γνώμη μου πριν από λίγο. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Είπα, βλέπω Άσο την Γιουβέντους και πολλά γκολ στον Ντόρτμουντ. Πάει τελείως.
Ράψα, αγαπάμε, σε εκτιμάμε, σε ακούμε κάθε μέρα. Αποφάσισε, ρε φίλε, κάθε μέρα άλλο προγνωστικό μας δίνεις για τον ημιτελικό στο λεωφόρο. Αντικειμενικά, ποιος θεωρείς ότι θα περάσει και ποια ιδανική εντεκάδα που θεωρείς ότι θέλει να κατεβάσει ο ίδιος. Ωραία, άκουσε με. Εγώ θα σου δώσω προγνωστικό μισή ώρα πριν το ματς, όταν δω τη σύνδεση του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη φορά που είναι η πιο ειλικρινή και η πιο ειλικρινή στάση που έχει ο Κωστής. Εάν, γιατί λοιπόν, το κάνει αυτό. Δηλαδή, άλλο σημείο σου δίνει σήμερα, άλλο αύριο, ναι, ναι, και άλλο πριν. Τώρα σου λέει καθαρά. Εάν σου πω ότι θα βρει άσος 2-0 και εδώ, κάτσε, Κάνιας, τρία στόπερ, δύο back half. Θα τα δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Θα σου δώσω 0 ως ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν, ναι, και δεν είναι ομάδα που μπορεί να κάνει παθητική άμυνα. Τι να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει παθητική άμυνα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει. Τι σημαίνει παθητική άμυνα? Παθητική άμυνα σημαίνει, ναι, διπλή ζώνη άμυνας πίσω, ναι, έξω από τη μεγάλη περιοχή και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι, παλικάρι μου. Με. Ναι. Τώρα γιατί το αλλάζει? Ναι. Με ρώτησες τη γνώμη μου και σου, ναι, απαντάω. Ναι. Τι σημαίνει παθητική άμυνα? Πάμε πάλι. Ναι. Διπλή ζώνη άμυνας, 5-5 και ο τερματοφύλακας πίσω 11. Πολύ ωραία. Εντάξει, να μαρκάρουν χώρο και όχι άτομα. Μάλιστα. Να είναι συμπαγής, με μικρές αποστάσεις πίσω, ναι, χωρίς να τους καίει και πάρα πολύ το να βγουν μπροστά. Μάλιστα. Επιθετική άμυνα σημαίνει ότι μαρκάρω ψηλά, ό,τι κάνει η Αθλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή, ναι, μαρκάρω ψηλά, κυνηγάω την μπάλα από τη στιγμή που θα φύγει από τα πόδια του τερματοφύλακα, ναι, με ντουμπλαρίσματα και πολύ δυνατά μαρκαρίσματα ψηλά, ώστε να κλέψω και να παράγω. Ο ΠΑΟΚ να παίξει επιθετική άμυνα μπορεί. Παθητική άμυνα και δεν μπορεί και δεν του πάει κιόλα. Παθητική άμυνα. Λάθος μιλάω. Όχι, σε κάλυψα. Ναι. Επιθετική άμυνα είναι αυτό που λες. Να πρεσάρει η ομάδα ψηλά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν είναι σε καλύτερη φόρμα από τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν μπορεί να πρεσάρει ψηλά. Και θα είναι βλακεία να πάει στη λεωφόρο και να πρεσάρει δεν ψηλά. Δεν ανάγκη, κοιτάξτε, υπάρχει, ναι, το μαρκάρο στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Για ποιο λόγο να μαρκάρω εγώ ψηλά, όταν έχω ταχύτητα στο χώρο και μπορώ να κάνω άμυνα με δύο ζώνες. Ταχύτητα από ποιους? Και... από ποιους ταχύτητα? Ναι. Πέλκας είναι ο ένας. Ο Πέλκας αποδεδειγμένα, ναι, ναι, στην περιοχή, ναι, παράγει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ο Ουάρντα, ναι. Ουάρντα. Ο Ενρίκε, ναι. Τζαλ Μακάμπος και Ενρίκε. Ο Τζαλ Μακάμπος δεν σ' αρέσει. Αυτή. Ο Τζαλ Μακάμπος δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν, γιατί έχει δεν τελειώματα. Με αρέσει όμως το χώρο. Που σημαίνει τι? Ότι αν είναι να βάλω εγώ τον Κλάους ή τον Κουλούρη και να παίζω με 10. Αναγκαστικά θα παίξω. Να παίζω με 10 παίκτες. Δεν παίζει με 10. Ακούμε να του λέω. Προκειμένου να βάλω τον Κλάους που παίζω με 10 παίκτες ή τον Κουλούρη που παίζω με 10,5. Είμαι στη λεωφόρο. Είναι στη λεωφόρο προτιμότερο να παίξω με τρία στόπερ, το Μάτος και το Λέωβα στις πλευρές. Θεωρούμε δεδομένη τετράδα της άμυνας? Όχι, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και να φάω και τον Κουλούρη και τον Κλάους και να παίξω με δύο εχμές που έχουν ταχύτητα. Ταχύτητα. Ο ένας είναι ο Πέλκας. Mm. Να βάλω τον Τζάλμα κάπως το δεύτερο που τα χάνει. Μπορεί να τα βάλει κιόλας. Να ρωτήσω κάτι. Να βάλω άλλον. Να ποιο θες να σου βάλω? Να σου βάλω τον Ενρίκε με τον Πέλκα 2. Δεκάρι τον Ουάρντα. Ναι. Ωραία. Δύο κόφτες καθαρούς. Ναι. Θες να βάλεις Σάκοφ Κάνιας. Καλύτερα. Και να παίξω με τρία στόπερ. Προτιμώ στόπερ, κάτσε. Αν παίξω Βαρέλα. Γιατί ο Βαρέλα μπορεί να μην προτιμώ παίξει. Προτιμώ κάτσε εκεί, ναι, με Κάνιας. Τι προτιμάς? Κάτσε με Κάνιας. Κάτσε με Κάνιας. Ναι. Και ποιος θα πηδάει στις κεφαλιές? Αυτή είναι ένα και, τα, και τρίχα αφή από τον Αβαλό. Εννοείται ότι λοιπόν, για ό,τι κάνεις, ναι, κάπου χάνεις. Κάπου χάνεις. Αν παίξεις με τρία στόπερ. Μπορεί να παίξει με κάτσε Κάνιας, γιατί έχει τρεις ψηλούς. Και δύο που πηδάνε πέντε. Μαλεζά. Βαρέλα, Βαρέλα και Κρέσπο. Και Κρέσπο. Πηδάει και έχει τα δύο άκρο. Ο Λέωβας πηδάει Μάτος πέντε. Και Λέωβας πέντε πίσω. Εγώ τι θα έλεγα. Ναι. Από εκεί και πέρα πας. Ναι. Κάτσε Κάνιας. Κάνιας. Λοιπόν, πήγαμε στους 8. 8. Και θέλουμε τρεις παίκτες. Αριστερά, Ενρίκε. Δεξιά, εγώ θα βάζα, εφόσον δεν το έχει τον γκολ, ή τον Κάμπος. Ή τον μικρό. Τον Πέλκα. Όχι τον Πέλκα. Ποιο μικρό? Θα σου πω. Το, ποιο το, δεν έχει άλλο μικρό? Τον Κίτσιο. Τον Κίτσιο. Και κορυφή θα βάζω τον Πέλκα. Και κορυφή τον Πέλκα. Ναι. Μάλιστα. Για να έχω παίκτες οι οποίοι είναι. Κοντούσαμε. Ναι, γιατί σε χαλάει. Ναι, εντάξει, ωραία. Δηλαδή ο Ενρίκε δεν είναι τόσο κοντός. Κοίταξε, ο Πάοκ για να βάλει γκολ και να πάρει αποτέλεσμα. Το σχήμα αυτό για μένα ναι, είναι καλό. Θα πρέπει να παίξει το δεύτερο ρόλο. Θα πρέπει να παίξει με τρία στόπερ. Και να πετάξει. Πέντε πίσω, τρεις στο πετάξει. Κέντρο. Ένα σέντερφορ θα πάρει. Τον άλλο να τον βάλει. Σου είπα κατά συνθήκη. Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε. Έναν από τους δύο στον πάγκο. Τον Κουλούρη θες ή τον Κλάους. Και τους δύο. Ναι, άσου στον πάγκο, εγώ δεν τους παίρνω. Και τους δύο. Δεν τους θέλω. Η μόνη περίπτωση που τους θέλω στο γήπεδο. Ναι, άμα χάσω εγώ.
Όχι, αν χάνω. Ναι, τους βάλω. Και πρέπει να κάνω σέντρα ψηλά, να δώσω ύψος και χώρο. Εντάξει. Και αυτό υπό ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, με το φίλο που βλέπαμε μαζί, το Απόλλων Καλαμαριάς, δόξα δράμας, όταν έβαλε ο προπονητής ο δεύτερο center for, λέω άργησε. Μου λέει τι άργησε. Ρε φίλε, με κόντρα άνεμο, τι θα τον κάνω το δεύτερο κορμί ψηλά. Άμα δεν έχει τον αέρα να βοηθάει. Τι σχέση έχει ο άνεμος τώρα. Δεν έχει σχέση ο άνεμος. Άμα δεν πλευροκοπήσω, τι θα τον κάνω τον άνεμο ρε κόκκινο. Καταρχήν δεν πλευροκόπησε ούτε μία φορά. Μόνο μία φορά. Τι να τον κάνω, α πούμε. Δεύτερον. Τον έδιωξε τον προπονητή. Αυτό το. Και επειδή τον έδιωξε, σημαίνει ότι είχε δει τον Τζαναβάρα. Τον Τζαναβάρα, τον έδιωξε. Τι σημαίνει ότι έκανε καλά. Από την δόξα που είδα στη δράμα ήταν πολύ καλύτερη αυτή η δόξα που είδα. Δεν ξέρω στα υπόλοιπα παιχνίδια τι έκανε. Δεν θέλω να λέω βλακία. Καταλήγουμε. Αυτά που είδα. Άκουδο. Ας τη δράμα και τη... αρκετά τους είπαμε. Καλά Μαριά και δόξα. Φτάνει. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, διακρίνω ότι οι παοξίδες ότι έχουν μια γνώση το τι είναι η ομάδα τους. Καλό είναι να έχεις αυτό το γνωσί. Όσοι βγαίνουν και μιλάνε, μου μιλάνε για πολλά χαφ. Με τον τρόπο το δικό τους ο καθένας. Μου λένε ότι θα πρέπει να παίξω πάω το δεύτερο ρόλο. Που συμφωνώ. Με όλους αυτούς. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που λέει ότι ο ΠΑΟΚ, άμα παίξει πλήρης και πλήρης ο Παναθηναϊκός, box to box, Απρίλιο και Μάιο, πέντε μάτσε ουδέτερο, τρία θα πάρει ο Παναθηναϊκός, ένα θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ένα θα λήξει ισοπαλία. Που σημαίνει ότι στο box to box δεν είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Εάν τον έβρισκε με Πρίγιοβιτς και με τη φόρμα τους, του Οκτώβριος, αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, μπορούσε να το διαλύσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε φόρμα. Γι' αυτό λοιπόν έχουν γνώση οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, έχουν την αυτογνωσία τους και λένε, όσοι βγαίνουν τουλάχιστον σε εμάς, να παίξουμε το δεύτερο ρόλο. Να παίξουμε όπως παίξαμε με την Dortmund. 3-5-2. 5-3-2. Να παίξουμε με ταχύτητα και πολλοί λένε τι να τον κάνω τον Κλάους στο εκτός έδρας παιχνίδι. Θα μου δώσει μπόι, θα μου δώσει ταχύτητα, θα μου δώσει συμμετοχή. Πρέπει να την πάρει στο κουτί να τη βάλει και αν θα τη βάλει γιατί δεν είναι καλά. Τον Κουλούρη τι να τον κάνω. Θα παίξω με αιχμές, γρήγορους, εξτρεμοειδή σε θέση φορ. 3-5-2, 5-3-2. Θες Πέλκα Τζάλμα, τι θες. Πέλκα οπωσδήποτε Πέλκα για μένα. Οπωσδήποτε Πέλκα για μένα. Πέλκα, πώς τον έλεγε τον άλλο να. Τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε και πίσω τον Ουάρντα. Είναι τρεις. Και ένα σκάφ μπορεί να βγει τέσσερις και δύο ή μπακ έξι. Βγαίνεις με παίκτες. Και καλύπτεσαι κιόλας από πίσω. Στόχος σου είναι να κάνεις και την άμυνα στο κέντρο. Μη φτάσει μπάλα στον Μπέρκ. Μη φτάσει μπάλα στον Εμποκού κοντά στην περιοχή. Και πάμε σε ένα σμένα και έχουμε θέματα. Μπενάρτια και τέτοια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ας τον Ίβιτς λοιπόν που έχει το αυγό στον κόλο να τα κάνει και εμείς την Πέμπτη το πρωί και Τετάρτη το βράδυ θα έρθουμε εδώ να αξιολογήσουμε και να κάνουμε την κριτική μας και για τα δύο παιχνίδια. Οκ, okay, boy, συμφωνείς? Ναι. Μ' αρέσει που συμφωνούμε σήμερα. Τέλεια. Δεν διαφωνούμε εύκολα. Δεν διαφωνούμε εύκολα. Όχι. Για Ηρακλήδιο κουβέντες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν αξίζει? Τι να πω, ο Ηρακλής, ρε φίλε, είναι αδειοδότης. Τώρα το ρεπορτάζ του Ηρακλή έχει να κάνει με το μη αγωνιστικό. Για μένα. Εκείνο είναι το ρεπορτάζ που πρέπει να τρέξεις, που πρέπει να ρωτήσεις, που πρέπει να μάθεις, που πρέπει να κάνεις, που πρέπει να ράνεις. Το αγωνιστικό, εντάξει, το Πανετολικό υποτίθεται ότι πρέπει να τον πάρει, λέμε, και ότι θα τερματίσει πάνω από τον. Είπες κάτι έξω το οποίο στο είχα πει και εγώ παλιότερα. Τι είπες, τι με ρώτηκε από ό,τι τι, σε ρώτησε. Υπενθυμίζω στους οπαδούς του Ηρακλή ότι εκείνο το παιχνίδι που ήρθε ο Πανετολικός στα playoff την πρώτη χρονιά. Βέβαια. Με τον συγχωρημένο τον Παπαδόπουλο. Ποιον Παπαδόπουλο συγχωρημένο? Α, ναι, ναι, ναι. Που δεν ανέβηκε ο Ηρακλής. Ναι. Δεν ήρθε φιλικά ο Πανετολικός. Ναι. Και γενικά δεν δείχνει ομάδα που κάνει χάρες. Ναι. Λες. Δεν είναι ομάδα που κάνει χάρες. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι βρωμιά ομάδα, τα δίθω. Δεν είναι ομάδα πάντως που θα σου κάνει χάρη. Ναι. Και αυτό θέλει προσοχή τεράστια. Τεράστια προσοχή. Πάτε εκεί, κάνετε τους κακομύριδες. Άντε ρε παιδιά, βοηθήστε. Κερδίσατε και τη Βέρεια προχθές. Ξέρεις ποιο είναι το σπουδαιότερο όλων? Τι? Αυτό που βλέπουμε από τον Παντελίδη. Ότι? Εγώ φίλε τόσο καλό τον Παντελίδη δεν τον περίμενα. Έχω μάθει να... Εγώ τον ήξερα στον Πανθρακικό. Κάνα ραπορτάζ Πανθρακικού και τον ήξερα και είχα μιλήσει μαζί του και ήξερα ότι είναι καλός και εντός γηπέδου αλλά και στο παρασκήνιο είναι δυνατός. Και δεν γι' αυτό την πάτησα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μετά έμαθα ότι είχε τσακωθεί με το γέρο, να πούμε το σπανό. Δεν τα πήγαινε καλά με το γέρο. Αυτό ήξερα εγώ. Και μάλιστα θα τον είχαν πάρει και στον Ατρόμητο αν δεν τσακωνόταν με το γέρο το σπανό. Κάτι, μια παρεξήγηση έχουν κάνει. Δεν ξέρω. Το βενζινάδικο το είχε της αυτό και το έδωσε. Είχε βενζινάδικο της εταιρείας του σπανού και το έχει δώσει.
Το είχε, αλλά το έδωσε. Εκεί περίμενα να πάρει πόντο ή πόντους. Εκεί τον περίμενα. Την πάτησα δεν, και στοιχηματικά την πάτησα, για να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι ειλικρινής, την πάτησα. Μας πήρε στο λαιμό σου, ρε. Τι στοιχηματικά, ρε. Θα το παίρναμε το μάτς. Αλλά μπούρου, 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 μπούρου. Τη χάλασες τη δουλειά. Κατάλαβες τι έγινε. Καλά, ρε. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω. Αν τον μας πες. Αν τον μας πες. Όχι, πες, ρε. Αν τον μας πες. Σε τρώει, έτσι. Αν τον μας. Πού θα πας το Πάσκα. Δεν ξέρω, σκά κολοχώρη θα τραβηχτώ. Εδώ. Δηλαδή, πώς λέγεται. Άγιος Χριστόφορος, εκεί. Άγιος Χριστόφορος. Έχω ένα φίλο, ρε, αυτό το πιχμάχο να πούμε. Έχει εκεί μια ταβέρνα, εκεί μπορεί να τραβηχτώ εκεί πέρα μια μέρα. Για να μην ψήσεις αρνία. Μεγάλη Παρασκευή. Για να μην ψήσεις αρνία, ρε, και τα ρετεμπέλη. Μεγάλη Παρασκευή θα δουλέψω. Θα δουλέψεις. Ναι. Πού. Πού. Εκεί που κλάνει η Αλεπού. Πού. Τηλεόραση θα κάνω. Άμα είχε εδώ και. Πώς το λένε. Άμα είχε εδώ και η Χολύμ, τι θα έκανα και εδώ. Τι θα κάνω. Είναι μια ιερή μέρα. Τι είναι. Ιερή μέρα καλά... είναι. Ναι. Που μαζεύονται με τα μήνυ γκόμενε στον επιτάφιο και παίρνετε μάτι και τρέχουν τα σάλια σα. Αν φοράνε μήνυ, ρε φίλε, είναι λάθος. Τι ιερή μέρα είναι. Και αν παίρνει κάποιο. Αυτό εδώ με τον επιτάφιο είναι τάλε κουάλε με αυτό που γίνεται στι κηδείε. Τι γίνεται στι κηδείε. Σου πω εγώ. Άλλη ώρα έχουμε δει. Όχι, ένα λεπτό, δευτερόλεπτα. Είναι ασέβεια στο νεκρό ό,τι γίνεται στι παρελάσει. Ασέβεια στου προγόνου μα. Με τα μήνυ, την ελεφαντίαση στο πόδι και την κυταρίτιδα. Μαθήτριε. Λοιπόν, ο άλλο πάει, παίρνει μάτι και τα λοιπά, τη μαθήτρια. 60 χρόνων άνθρωπο, 50 χρόνων, παίρνει μάτι τη μαθήτρια. Πάμε παρακάτω. Πάει στην κηδεία. Ψόφισε ο άλλο εκεί, θα τον κλάψει κάποιο, στα αλήθεια. Εκεί την ώρα θα θυμηθούν τον Μπάουκ, θα γελάνε, θα κάνουν κτλ. Εμένα μου είχε πει ο πατέρα μου 2 μήνες πριν πεθάνει, και τα λέει, αν πεθάνω, τώρα που θα πεθάνω, λέει να μου πάτε στην εκκλησία κατευθείαν, λέει. Θα μαζευτούν αυτέ οι καριόλε, λέει, θα γελάει μία και η άλλη, λέει, θα κάνουν πλάκα, λέει, δεν γουστάρω, πούμε. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Ό,τι γουστάρει του, ό,τι πει. Και τρίτον, και αυτό τον επιτάφιο κατά τα αηδία. Θε να τιμήσει τον Χριστό, ή έχει α πούμε χριστιανική κουλτούρα κτλ. Βάλε ένα φόρεμα μέχρι κάτω, ξέρω κτλ. Σε μνή και πάνε. Τι μου πα με τον ήμου, από έξερε, δεν τρέπεσαι από λίγο. Και εσύ που πα και βλέπει, αντί να δει τον Ιησού εκεί πέρα να κλε, πα και βλέπει τον κόλο τη Αλληνή. Τι είναι αυτό, θρησκεία είναι αυτό. Τέλο, κόψε το μικρόφωνο. Θρησκεία είναι αυτό τώρα. Κόψε το μικρόφωνο. Είναι αυτό, θρησκεία είναι λοιπόν, αυτό. Μαζί... Είναι αυτό το καραγκιό λύκη. Μαζί μα. Άντε, μπράβο. Ο φίλος ο Αντρέας ο Μεϊμάρης, ο άνθρωπος του Σεφ Κλαμπ, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας, έτοιμος για να μας πει. Μπράβο. Αυτά τα οποία υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορείτε να έχετε για να κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη και καλύτερη μέσω της κάρτας υγείας του Σεφ Κλαμπ. Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, μεγάλες στιγμές Κωστής Ραπτόπουλος. Στα πιο πολλά συμφωνώ, ξέρεις που λέει. Όχι, είναι κάνει όρος κάνει μονόπρακτο και δεν είναι να το διακόψεις. Όχι, συμφωνώ, γιατί εντάξει, τώρα η κάθε μέρα είναι εντάξει, κατάνοιξες, ιερή, αλλά τι να πω τώρα εγώ, ότι ο Σεφ Κλαμπ δεν θα δουλέψω. Και αν ο άλλος μου ζητήσει ιατρό, που λέμε 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση, θα του πω, ξέρεις, είναι Μεγάλη Παρασκευή, ή Μεγάλο Σάββατο, ή Κυριακή του Πάσχα. Δεν γίνεται. Έκαστο Σεφό ετάχθηκε. Αυτό που κάνουμε δεν είναι απλά μια παροχή υπηρεσιών, είναι ότι δίνουμε λύσεις στον κόσμο να εξυπηρετείται. Και δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις να εκτίθεσαι χι με ημάρι οποιοςδήποτε με την κάρτα υγείας του ΕΦΛΑΠ και να λες σου παρέχω 365 μέρες το χρόνο 24ωρη γραμμή, σου καλύπτω κλινικές, τα επίγοντα περιστατικά δωρεάν και όλα αυτά και να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο στο 23 1500 1500 και να μην σηκώνει κανείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς η υγεία δεν γνωρίζει ούτε διακοπές, ούτε γιορτές, ούτε σχόλες και είμαστε συνέχεια δίπλα στον κόσμο. Φυσικά είμαστε σε μια εβδομάδα κατάνοιξης. Θέλουμε εμείς να δώσουμε στον κόσμο αυτό που ουσιαστικά θα ευχηθεί ο καθένας και θα πει στην υγειά μας, να το κάνει πράξη. Όταν σου κρύζεις το ποτήρι, να αντιληφθείς τη λέξη που λες. Και πόσο παραπάνω να προστατεύεις την οικογένειά σου και αυτούς που αγαπάς. Αν κάποιος θέλει να έχει ουσιαστικά, και ποιος δεν το θέλει έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, σε στατιστικές που έχουν γίνει γρηγόρη κόκκινέ μου είναι ότι ένα 15% είχαν άνοδο τα ασφαλιστικά προγράμματα που τα ακριβοπληρώνει ο κόσμος αυτούς τους δύσκολους καιρούς, γιατί βλέπει το τι συμβαίνει. Όταν φτάνουμε να μιλάμε για ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια. Εννοείται. Όταν γίνεται θέμα, τίθεται θέμα ασφάλειας ή θέμα προπονητή σε μια ομάδα ή οτιδήποτε, υπάρχει θέμα και σοβαρό. Τυχαία δεν θα το συζητούσαμε. Εμείς αυτό δίνουμε. Λύσεις στον κόσμο να εξυπηρετείται, να έχει και αρκετά δωρεάν τσεκάπ χωρίς συμμετοχή. Γι' αυτό θέλουν να ενεργοποιηθούν οι ακροατές
να καλέσουν 23.500-1.500, οτιδήποτε άλλο φαντάζει πολυτέλεια. Παλότερα θυμάσαι οι γονείς μας και όλοι μας παίρνανε παπούτσια ή οτιδήποτε, Πάσχα, θυμάσαι, ρούχα. Ήτανε οι ιδιαίτερες γιορτές που περιμέναμε την ονά να φέρει τη λαμπάδα και το δώρο. Και το δώρο. Σωστά, να φέρει τσουρέκι, να φέρει λαμπάδα, να πω το δώρο. Τώρα στενέψαν τα πράγματα και αυτό που θέλει, που εύχομαι εγώ στον κόσμο είναι η υγεία πάνω απ' όλα, να είναι καλά, καλή ανάσταση να έχει και να κάνει πράξη, είναι κάτι που μπορεί να το πάρει, είναι εφικτό στις οικονομικές δυνατότητες πλέον του κάθε Έλληνα που τα λεφτά γίνανε ακριβά. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ έχει 100 ευρώ για όλο τον χρόνο, ειδικά για σήμερα. Θα δώσουμε διετίας κάρτα για 2 χρόνια, τον ένα χρόνο το βάζουμε εμείς, έτσι τώρα, 4 άτομα της οικογένειας, που κανονικά θα πληρώναν 800 ευρώ, 170 ευρώ και τα 4 άτομα. Διετίας κάρτα 24 μήνο, δεν το έχουμε ξαναδώσει αυτό και ο κόσμος ας το επωφεληθεί, είναι ημέρες κατάνοιξης αλλά και συνάμα και χαράς και η υγεία είναι πάνω απ' όλα, ας τη διαφυλάξουμε. Οπότε όλοι όσοι τηλεφωνήσουν από τώρα και τα επόμενα 5 λεπτά, 23, 1500, 1500, Συγγνώμη, 10 λεπτά. Τα επόμενα 10 λεπτά, okay. Γιατί κάθε φορά μου κάνετε εκπτώσεις, 10 λεπτά. Εγώ είμαι εδώ για να ζητάω, κύριε Μημάρη. Σωστά και καλά κάνεις. Είμαι για να ζητάω και όχι για να σας κάνω τα χατήρια των εταιριών. Να ζητάω για τον κόσμο ό,τι μπορεί να πάρει περισσότερο. Σωστά. Δεν ζητάω να τα κάνετε 30 χρόνια, δεν θέλω να παραλογίζομαι. Αλλά κάντε 10 τα λεπτά και όσοι και αν πάρουν, όχι οι 100 πρώτοι. Εννοείται, στο σπίτι σας μπαίνουμε, στους ακροατές σας μπαίνουμε. Λογικό είναι και το σεβόμαστε, 10 λεπτά. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν 23, 1500, 1500, θα πάρουν διετίας κάρτα 4 άτομα στην οικογένεια με 170 ευρώ και όχι 800. Καλή ανάσταση, για θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Επίσης, να είστε καλά, λοιπόν, εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτά από τον Ανδρέα τον Μημάρη. Να πω ότι αν πεινάσει, καλωσορίζουμε σαν έναν υπόλογο κόσμο στον κόσμο του deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές. Τυχαίο? Καθόλου, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο deliveras.gr και βρες όλες μα όλες τις προσφορές. Απαραίτητο διαφημιστικό και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310-90-90 και πάλι 90 είναι δικό σας, 955 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, η εταιρεία η οποία βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να πάτε να βρείτε, να δείτε από κοντά το Hyundai i20 με τιμή την οποία δεν φαντάζεστε, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σας πω, να οδηγήσετε το αυτοκίνητο, να το κάνετε test drive και να αποφασίσετε αν είναι αυτό το οποίο σας ταιριάζει, όπως και οποιοδήποτε άλλο μοντέλο από αυτά τα οποία υπάρχουν και έχουν τις τιμές του τριημέρου 6 με 9 Απριλίου, τις έκθεσης λέει στο περίπτερο 13. Οι τιμές είναι απίστευτες, μοναδικές, δεν θα υπάρξουν στο μέλλον, δεδομένου αυτό πιο κάτω δεν γίνεται. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690 για να τις κάνετε δικές σας. Πάμε στο κόμμο, μόνο δύο βλέπω, δεν ξέρω γιατί, πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί με έκλεισες νωρίς και δεν μ' άφησες να μιλήσω χθες? Μίλα τώρα που δεν έχει κόσμο, πες ό,τι πιστεύω. Μπράβο, ναι, να μιλήσω τώρα που δεν έχει. Γιατί ήθελα να σε πω ότι αυτό το μάτς ήταν για προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Ρε, μόνο δύο γκολ έβαλες τώρα, κότσος πιάστηκες τώρα. Δεν έβαλαμε δύο γκολ, βάλαμε άλλο ένα, αυτό το χαρίζουμε για την άλλη παρτίδα. Σε λέω ότι το σκορ αύριο θα είναι 1-1. Καλά, αυτός το έδωσα εγώ, δεν τρέπεσαι λίγο? Κοιτάξτε να δεις, εσύ τι βλέπεις αύριο με τη διατησία που κληρώθηκε? Καλύτερο δεν μπορούσες, δηλαδή πιστεύω ότι τζόκερ σου τυχε. Μπράβο, πλέον βλέπεις τελικό εσύ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Μπράβο, εγώ σε χαίρομαι, γι' αυτό σε χαίρομαι εγώ. Νομίζεις ότι η ΑΕΚ τώρα θα περάσει καλά με αυτά που γίνονται εδώ πέρα? Εγώ λέω να φύγει πάνω από τρίποντο. Πες σου καλά, Σκάκη. Με αυτόν που βάλαν τον κομάντο, τι περιμένεις να γίνει?
Μπράβο. Και εκεί μέσα θα γίνει ένα ρεζίλι μέσα. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι βάλανε 5-6 κοπροθές. Ό,τι θέλεις. Άτσε ρε. Και για αυτό αυτή κομμάτω κι εγώ. Γιατί άμα μπορώ. Α, έτσι. Θα με χαλάσει εμένα. Να περάσω τον Παναθηναϊκό με κομμάτω. Θα σε χαλάσει εσένα. Εγώ βλέπω τον Ιερακλή. Το κύπελο ποιος θα πάρει. Με νοιάζει εμένα ο κομμάτω. Έγινε το Σάββατο Θεοδωρίδη. Γιατί. Πας. Γιατί κάνει δουλειά με στο κήπεδο, ρε. Αν δουλεύει μέσα στο κήπο, δεν πιέσει δουλειά για την καινούρια χρονιά. Αν δεν το ήξερα αυτό, ρε σύφιλε. Και δεν ξένα, όπως είπε το φιλαράκι μου ο Ραπτόπουλος, να προσκυνηθείτε τίποτα, γιατί αυτή είναι η ομάδα που έρχεται τώρα μετά το Πάσχα. Ας είναι αδιάφοροι. Όπως είπε, μην γίνει κανένα στραβή. Και μετά τι θα λες. Άκου εδώ να δεις τι φιλάνθρωπος είναι ο Σαββίδης. Τα Γιάννενα και η Κέρκυρα είναι φιλικά σωματεία προς τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να μην το τραβήξω πολύ και πω, πείτε στο Σαββίδη ένα ευχαριστώ, δεν το τραβάω μέχρι εκεί. Μπράβο. Είμαι καλός άνθρωπος. Προσκυνήσατε, σε λέει, έτσι κι αλλιώς, και εγώ να δω στα φιλαράκια μου, στα Μουδανιά, πολλούς χαιρετισμούς εκεί, έχει και ένα φιλαράκι σου, ένα πολύ, πολύ καλό Ηρακλάκια, δεν ξέρω, έναν έχει στα Μουδανιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός άμα δεν βγάζετε άλλους. Εγώ σας εύχομαι μέσα με την ψυχή μου, ασχέτως ποια θα είναι η οπαδηλίκη, να σωθείτε, να έχουμε και μια άλλη ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη να παίρνουν κανένα βαθμό. Είναι. Καλό. Αν δεν θέλετε εσείς, έτερο καθήκοντο. Καλός άνθρωπος. Okay. Καλός άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Okay. Εσύ. Okay. Καλύτερος δεν υπάρχει. Καλός άνθρωπος είναι. Κοζανίτης, ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Εκεί είσαι. Μπράβο. Χριστό. Έλα, Αντώνη. Γρηγόρη. Ναι, Γρηγόρη. Είμαι ο αρχαιολόγος, ναι. Ο Αλβανός αρχαιολόγος. Σαν κομμουνιστής, διεθνιστής, δεν πρέπει να κορυδεύεις κόκκινα, να κάνεις να μιμήσει τον άλλον. Ας τα κάνω. Δεν μιμούμαι. Πίστευα ότι μου κάνει πλάκα. Δεν σου κάνει πλάκα. Μην είσαι διεθνιστής κομμουνιστής, μην το κοροϊδεύεις τον Αλβανό. Όταν πιστεύω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα, απαντάω με πλάκα. Αν αυτό είναι... Από πλάκα δεν ξέρεις. Έλα, λέγε. Καλά, Γρηγόρη, καλά. Δεν ξέρω να σου κάνω πλάκα. Okay. Ακούς. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει τον ημιτασιόν Αλβανό από το γνήσιο. Εσύ είσαι άνθρωπο αγαπημένος μου. Ναι. Ναι, ναι, αγαπημένος. Γιατί... Δίνεις στον κόσμο το καλύτερό σου. Δηλαδή τη γνώση σου και απέναντι στην προδόση. Το χαρακτήρα του, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να σου πω γιατί είπε προχθές για το τυράκι που έδωσε ο Παναθηναϊκός το... Ήταν τυράκι για σένα. Ναι, δεν είναι τυράκι, είναι το τενεκέ, όσο και έχει νηστεία τώρα για το Πάσχα. Ναι. Όμως, με το τενεκέ είναι και το κύπελο. Δηλαδή, πέρα από το 3-0, πακέτο πάει και πάρει... Θα την πάρει και τα τρία. Το πήρε ένα. Ναι. Θα πάρει και αύριο και θα πάρει και την άλλη. Μάλιστα. Θα το πάρει 0-1. Άκου, εσύ έδινες 1-1. 1-1. Εγώ σου δώσω 0-1 σκορ. Okay. Τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός 3 γκολ θα βάλει. Ολυμπιακός θα παίζει με την ΑΕΚ. Θα περάσει ο Ολυμπιακός. 2-0 σκορ. 2-0, όχι να μην το παίξω 3-0. Όχι, 3-0, 2-0. Δηλαδή εγώ λέω 2 θα βάλει, 2 θα βάλει ο Παπαπέτρου και ένα Ολυμπιακός. Ένα Ολυμπιακός, 2-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ και 0-1 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γεια σου αρχαιολόγε. Κωβικό... Έγινε, εντάξει. Γεια. Να είστε καλά και καλή εκπομπή να είστε. Να είστε καλά. Κωβικό επίσης. Ξέρεις γιατί δεν σε γουστάρουν οι Ηρακλήδεις. Αφού είπε ότι γουστάρει. Όχι, όχι. Γιατί δεν σε γουστάρουν οι Ηρακλήδεις. Το παίζει παοξίζει τώρα, ψεύτικα. Και το παίζω, ρε. Κατάλαβες. Εκείνο είναι που του τρελαίνει του Ηρακλήδης. Ποιο τρελαίνει, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου, λέτε. Κομβικό παιχνίδι στον Dortmund, για την Dortmund σήμερα. Τη πάμε για τρία, λέει ο φίλος ο Μπουρουσάκης. Τι λες, ρε. Πληρώνομαι για να λέω τη γνώμη μου. Τι να πληρώνεσαι από το φόβο σου, ρε. Καλησπέρα, ερωτικά αγόρια. Α, δεν πάει καλά αυτό. Πώς βλέπεις Κωστή και Γρηγόρη το μάτς της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Ελπίζω Κωστή να πει αρνητικό σκορ για την ΑΕΚ, να έχει ελπίδες πρόκρισης. Σπύρος από σένας, λοιπόν. Καλησπέρα μάγκες, Ρεάλ, Χ, Γιούβε, Άσο, ΠΑΟΚ, Χ, Ντόρτμουντ 4-6, Άγιαξ, γιατί λες Γρηγόρη, διαφωνώ στον Άγιαξ. Γιατί ο Γρηγόρης τώρα έχει μάσει 5 γραμμές 6 και διαβάζει τις ηλίθιες ιστορίες. Γράπη σε τρέλα σε όλα. Πάμε, πάμε, καλημέρα φίλε.
Λοιπόν. Δεν ξέρω κανένα ραδιόφωνο το ταγάρι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Εγώ δήλωσα στον Κώστα ότι άμα πάνε σπίτι του 10 άσβερκοι και τον πετάξω στον σπίτι, θα πει καλά να πάθω. Στο σπίτι μου έχω όπλο, φίλε. Λόγω με τον νόμο του ισχυρού, λέει. Ναι, με νόμο. Έχω όπλο στο σπίτι μου. Ο πρώτο που θα μπει θα φύγει νεκρός. Πάμε παρακάτω. Οι υπόλοιποι, αν για να μην σα ανοίγετε η όρεξη. Πάμε παρακάτω. Εμπρός. Επόμενη γραμμή. Άρα, μα μπείτε, μπείτε. Τώρα πώ θα βγείτε από μέσα από εκεί δεν ξέρω. Καλημέρα. Ζώνη, κάθετη. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Και έχω φίλο και το κούγια και θα έχω και τον νόμο Παρασκευόπουλου. Το κούγια. Το και θα κάτσω 10 μέρε στο κρατητήριο και θα βγω έξω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Άιτε, μην κάνετε πολύ μέρα. Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Από Ηλίουπολη Παναθηναϊκό. Καλό το φίλο μα. Γεια σου, φίλο. Παιδιά, να πω κάτι για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή και μετά, άμα θέλετε, το σχολιάζετε. Ναι, καταρχά, λίγο τρέμουν τα θεμέλια τη λεωφόρου που κατεβαίνει η Μπαρσελόνα να πούμε με Μουρίνιο προπονητή τώρα, έτσι. Η οποία ομάδα μέσα στα 90 χρόνια ιστορίας έχει βγάλει 5 διπλά κάτω στην Αθήνα. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, έτσι. Μην τρελάθουμε τώρα. Να σ' ακούσω την Πέμπτη εσέ. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου να σου πω. Τι να τον ακούεις, ρε Κόκκι, θα παίξει με τον Μπέρκ και Κουναρίδη και Βηγιαφάλης από πίσω. Τι να τον ακούει. Άκου να σου πω. Έτσι όπως ο Ζουνίδης του έκανε όλους πλάκα πέρσι με τον Πανιόνιο, έτσι θα τον κάνει και φέτος. Πολύ τα μυαλά του αέρα πήραν με τον και νομίζω. Και νομίζω ότι πολύ έξυπνα έκανε ο Ζουνίδης που δεν έβαλε βασική ομάδα, αν και θα ήθελα να βάλει τουλάχιστον στην άμυνα βασικούς, τουλάχιστον στην άμυνα. Πολύ έξυπνα έπραξε. Τώρα, το πώς θα λήξει το μάτς, πώς θα παιχτεί, δεν έχει καμία τύχη ο ΠΑΟΚ, ούτε καν να σκοράρει. Καταρχάς δεν έχει παίχτη να σκοράρει. Έχει τον Κλάους, φίλε. Ποιον? Το Κλάους. Τον Κλάους. Δεν μου λες, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τον Κλάους, ρε σε... ο Λεντέγμα που είχα έχει περισσότερα γκολ. Ποιον Κλάους. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε σε Γρηγόρη τώρα. Ο, θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Γιατί είσαι καλό πειραχτήρι, αλλά θέλω να νιώθεις. Λοιπόν, να σε πω κάτι. Αν φας γκολ από τον Κλάους. Να σε πω κάτι για τον Κλάους και μετά μου λες. Δεν μου λες, θα πιάσει τη μισή. Λοιπόν, ο Κλάους πάει από ελ. Ο Κλάους θα πάει στον Αποέλ με 1 εκατομμύριο από το Σαββίδι για να πάρει τον Πιέρο Σωτηρίου. Σε ρωτάω κάτι. Αν φας γκολ από τον Κλάους. Ναι. Θα κρατήσει την αναπνοή σου μέχρι να σκάσεις. Γιατί μιλάτε όλα υποθετικά, ρε. Θα βάλω λοιπόν, 3 γκολ. Απάντησε. Άμα φάω γκολ. Απάντησε. Καταρχάς, λοιπόν, θα την κρατήσω. Καταρχάς δεν παίζει ο Κλάους. Πρώτον. Δεύτερον, θα παίξει με κουλούρι. Τρίτον. Τον Κίμωνα. Ποιος θα με βάλει γκολ. Ο Χοντροκόλλης, ο Μπίζεσβαρ. Πώς τον είπες τον Μπίζεσβαρ, Χοντροκόλλη. Ναι. Το μόνο που φοβάμαι. Το μόνο που φοβάμαι. 11 Τετάρτου. Το μόνο παίχτη που φοβάμαι. Είναι ο Μάτος που από τη μεριά του Χουλτ θα ανεβαίνει. Κανέναν άλλον. Γεια σου, φιλαράκι μου, πρασινό κάποια. Γεια σου. 2-0. 2-0. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σου, φίλε. Μπορώ να μιλήσω 2 λεπτά για τον Άρη. Εννοείται, ρε φίλε, αλλά κλείσω το ραδιόφωνο. Κλειστό έχω. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει για μια ακόμα φορά να μπει ο κόσμος μπροστά. Άμα μπει ο κόσμος μπροστά σώθηκε ο Άρης. Είπε να μιλήσει. Δεν με κατάλαβες, δεν με κατάλαβες, δεν με κατάλαβες. Άκου να ολοκληρώσω. Τι να κάνει. Και να πάρει την ομάδα και να... Ξέρουμε τι θα γίνει. Έγινε και πέρσι η ίδια ιστορία με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τελευταία φορά πήρα τηλέφωνο ήταν όταν ο Γρηγόρης έλεγε που θα πήγαινε ο Πασεραϊκός στην Κρία Βρύς και θα είχαν και πήρα έξω τηλέφωνο και αν θυμάσαι τώρα δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι ότι προφανώς και φταίει και προφανώς δεν είναι καμιά ομαδάρα, όχι όμως ότι άλλοι είναι. Και ειδικά η Λαμία. Για να μην σου πω ότι η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία είναι τα Τρίκαλα. Νομίζω ότι ξεφτιλιζόμαστε έτσι. Και κάνουμε κάτι τύπους όπως τον Πονόψυχο που έχετε 12 η ώρα. Να το παίζει, ξέρω εγώ, τιμητής και ότι νοιάζεται για τον Άρη. Και εμένα πίστεψέ με, επειδή τον αδίκησε και δεν μ' άρεσε να το κάνω. Τον ενδιαφέρει ο Άρης. Πίστεψέ με να έχω, ή μάλλον άφησε με το δικαίωμα να έχω τη δικιά μου γνώμη. Αυτό μου χαρακτήρισε τιμή. Λοιπόν, άφησε με και εμένα το δικαίωμα να έχω τη δικιά μου γνώμη. Όχι, σου λέω. Για ποιο μιλάς, δεν θέλω, δεν θέλω να κάνω το δικαίωμα. Για ποιο μιλάς. Όμως, τον ενδιαφέρει. Για ποιο μιλάς. Εντάξει, οκ. Okay. Θα πάω δηλαδή, όπως εσένα, όπως εσένα σε ενδιαφέρει να πουλάς και δεν έχεις στεγανά στις πωλήσεις σου, αυτό δεν καταλαβαίνει ο βλαμμένος δίπλα μου. Σ' ακούνε λίγα κλειδίσεις τώρα που λες καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, θα... άκου τον. Δηλαδή είναι δυνατό ρε φίλε, όταν εγώ ξέρω ότι υπάρχει... Καλά λόγια. Όταν υπάρχει... Κάνεις, όταν υπάρχει αγοραστό κοινό από όλες τις ομάδες... Όχι. Να μην ασχολούμαι με όλες τις ομάδες. Όχι, κάνεις μια προσέγγιση διαφορετική για το ίδιο πράγμα στη μια ομάδα και διαφορετική για το άλλο. Γι' αυτό δεν σε γουστάρουν οι Ηρακλήδες. Εντάξει, οκ. Σε λένε γλύφτη. Πες μου λοιπόν σε ένα παιχνίδι τον Αργιανό ρωτάω.
που είναι και Αριανάκη πέσει. Ρε φίλε, παίζουμε ένα παιχνίδι που ο Σιδηρόπουλος σου έδωσε δικαίωμα του είναι καμικάζι. Ο Σιδηρόπουλος. Ξέρουμε ότι είναι παόξης. Σου έδωσε το δικαίωμα σε κανένα παιχνίδι ότι είναι καμικάζι. Σταματάει η κουβέντα. Τον Αριανό ρωτάω. Το πηγαίνεις εκτός θέματος. Άλλο ήθελα να πω. Όχι, όχι. Εσένα ρωτάω. Έχω λόγο. Θα συνεχίσεις μετά. Εγώ και εγώ όμως ήθελα να σου προσεγγίσω. Θα πεις ό,τι θέλεις. Σου έδωσε την εντύπωση ότι είναι καμικάζι. Προσβάλλεται, η ομάδα δεν θα ανέβει. Και το ξέρουμε. Και με αυτόν τον τρόπο και με τις. Ούτε λόγος υπάρχει για ανακοινώσεις τίποτα. Παίρνεις την ομάδα και φεύγεις. Και πάω του χρόνου. Δεν είπα, αφού ξέρουμε τι θα γίνει. Ούτε πρόκειται και στον Αγροτικό Αστέρα να χάσει βαθμό η Λαμία. Και ίσως να μην σου πω ότι γίνει το απόλυτο φεδρό. Και έρθουν εδώ πέρα πάνω με ένα διαιτητή καμικάζι από την ανάποδη. Να κάνουν τους... Γιατί μη βγεις τέταρτος. Άκου λίγο φίλε. Μη βγεις τέταρτος. Το θέμα είναι ότι... Έχεις να παίξεις με Απόλλων, με Λαμία εντός. Και ρωτάω, θα κερδίσεις. Και πας στο γεντίκουλε θα πας. Μπορεί δηλαδή να σε περάσει και όφι. Ρε φίλε, και εσύ και ο κόκκινος. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Η Λαμία και ο Απόλλων είναι καλύτερες ομάδες και στον αγωνιστικό χώρο έχουν και λεφτά για τις δημόσιες σχέσεις, έχουν και τους διαιτητές. Τι κλαίτε σαν τις γκόμενες γάμο την τρέλα σας. Τι θυθιτάτε, συζητάμε, βλάκα. Μέρη μετάξα. Λέγε Αργιανάκη μου. Θυθιτάμε. Δεν συμφωνώ. Άντε κλάψε, ρε φίλε. Τι άντε κλάψε. Τον εισαγγελέα να φέρω. Και εσύ είσαι αιμονικό τώρα. Τι αιμονικό σήμερα. Με κάνει πλάκα η Λαμία και Απόλλων. Με διαιτησία και με μπάλα. Και τι πρέπει να κάνω, να πάω στον εισαγγελέα. Χαίρεστηκε ο εισαγγελέα, ρε. Ο Άρης ξεφτιλίζεται. Δεν πρέπει να κάνει το ανακοινώσει ούτε τίποτα. Αυτό πήρα να σου πω. Ωραία. Του χρόνου. Τι θα σε κάνω. Περίμενε να πέσει γριά. Τρίτη από το τέλο. Μπα και βγει τρίτο και ανέβει. Κλειστορά το τηλέφωνο. Γκριν και γκριν με τα βρωμοτηλέφωνά σου. Τέσσερι τόνου ραδιενέργεια μα έχει φορτώσει εδώ πέρα μεσημεριάτικα να πούμε. Καλημέρα. Σε σένα και στι κατσαρίδε δεν πιάνει. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Βγαίνει ο Αριανό. Α τον άνθρωπο μιλήσει. Με κάνει εισαγγελέα. Παίρνει τα μάτσο πανουριά. Πάρτα εσύ τα μάτσο. Έλα, φίλε. Πάρτα εσύ τα μάτσο. Πάρε στον έβοσμο. Πε τι θέλετε, ρε εδώ. Άντε πάρτε το μάτσο και φυγέτε. Άμα κλαίτε σαν τι γκόμενε. Κάτι, λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μεγάλη επικοινωνιακή νίκη του Παναθηναϊκού που έχει περάσει τον διαιτητή του, τον Σιδηρόπουλο, σαν οπαδό του ΠΑΟΚ. Που μπορεί να ήταν φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί πέρα οι διαιτητές, ξέρετε, δεν έχουν ομάδες. Ναι, σωστά μιλάς. Τι δεν έχουν ομάδες. Ομάδες έχουν... Ποια παράταξη είναι με την παράταξη του ΠΑΟΚ. Ο Παπαπέτρου είναι με την παράταξη του Ολυμπιακού. Σε παρατάξει δεν είναι πλέον. Παρατάξει δεν πάνε. Εγώ επειδή τη χάνει να δουλεύουμε και διαιτητή μαζί στη δουλειά, για τον Σιδηρόπουλο μου λέει από τον Οκτώβριο που έχουν αλλάξει τα πράγματα, διαιτητής του Παναθηναϊκού. Και μου το έχει πει ότι ευτυχώς τα play-off δεν θα σας παίξει ο Σιδηρόπουλος. Θα τον καθάριζε δύο μάτια του Παναθηναϊκού και θα βγαίνει και πρώτος. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚΣ? Όχι, ΠΑΟΚ είμαι εγώ. Και πιστεύεις ότι είναι Παναθηναϊκός ο... Όχι, δεν πιστεύω. Δεν είναι ότι είναι Παναθηναϊκός, πάει με το ρεύμα. Όχι, δεν είναι Παναθηναϊκός. Δεν είναι με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΞης έχει μάθει να τον σφάζουν και να αυτομαστιγώνεται και να παίρνει τα μαχαίρια και να βγάζει τα αίματα. Άμα δει κάτι ότι είναι υπέρ του, δεν μπορεί να το δεχθεί. Δηλαδή τι... Άμα παίξει ένας διαιτητής. Του φαίνεται περίεργο. Ναι. Ναι, του φαίνεται περίεργο. Τον έχουν μάθει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπε. Τον έχουν μάθει τον ΠΑΟΚ. Δεν μας έχει παίξει ποτέ εναντίον Σιδηρόπουλος. Και ξέρεις τι. Απλά όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό έχει μια τάση προς τα εκεί. Ο Μελσανίδης συνέφαγε τον Παπαπέτρου. Αν καταφέρει και βάλει τον Κομίνση ρεβάνς, θα είναι μάγκας. Να είσαι καλά. Γεια σα. Ωραία μπάλα βλέπουμε με τους διαιτητές εδώ. Καλημέρα. Θέλει άστο να πει τη γνώμη. Έτσι καλά λέει. Έλα. Έλα. Για χαρά. Για χαρά. Δηλαδή, αν πει ένα παοξί, τι θες να πάρεις πρωτάθλημα να σε ευνοήσουν και πέντε μάτς ή να το χάσεις αδικημένος. Να το χάσω αδικημένος. Λέγε. Έλα ρε Μάγκες, Μάρκος από Αθήνα, τι κάνουμε. Γεια σου Μάρκο. Καλά ρε εσύ Γρηγόρη, μου φαίνεται το ράπλες κατεμό σαυρά τον καραφλό, αλλά με το που είπες ότι έχει δύο άτομα και πήρα τηλέφωνο, πλαγωδήκαν άλλοι 15 και περνάνε. Εδώ 40 ετών προποτσίδικο έκλεισε. Για τη δουλειά μου είναι ευλογία ή τύχη ή κατεμιά. Για τη δικιά σου είναι τύχη. Για μένα όμως δεν κατεβιά. Ναι. Τι κάνετε καλά, έτσι να πούμε. Δόξα τω Θεώ. Τι έκανα. Συγγνώμη λίγο, τι έκανα από το πλήτη έκλεισα. Πήγαινε σε ένα προποτσίδικο για ένα χρόνο, 40 ετών το προποτσίδικο, ναι. Και κατόρθωσε με την κατεμιά σου, ναι, να κλείσει το προποτσίδικο.
Μην πα σε κανένα άλλο μαγαζί, κανένα εστιατόριο. Θα κλείσει και το εστιατόριο. Εγώ δηλαδή ψάχνει μέσα από τα άπαντα που έχει κάνει και έχουν γραφτεί στη γραπτοπουλιάδα. Να με βγάλει σε μένα κατσίκι. Δεν πείθει κανένα. Δεν είσαι κατσίκι, εσύ. Έλα, ρε φίλε, από την αρχή. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Επειδή λείπει το αφεντικό σήμερα, αλλιώ θα με διώχνε. Ομάδα. Έχω κάνει Ολυμπιακό σήμερα. Ολυμπιακό. Το αφεντικό που είναι. Το αφεντικό, τι να βάρανε τώρα πιστόλιε αυτέ. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπει. Προγραμματιστή είμαι. Μάλιστα. Εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Έχουν βαρέσει οι κανόνια, ας πούμε, σέβουν. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Ό,τι αγαπάς. Με τον Ηρακλή τι γίνεται, ρε. Ο Ηρακλής στο χορτάρι μένει. Έξω από το χορτάρι. Πέφτει και ανεβαίνει ο Άρης. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Το αν θα γίνει. Πόσο πιθανό... Ή ο τρίτος τέλος πάντων. Μπορεί να είναι όφη. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι τα τρίτα. Πόσο πιθανό είναι να μείνει πάνω. Ποιος θα μείνει. Να μείνει πάνω. Ο... Ναι, ναι, ναι. Να το να πω όπως είναι ή όπως θέλω να είναι. Όπως είναι. Όσες πιθανότητες έχει να βγάλει μαλλιά ο Ραπτόπουλος, τόσες πιθανότητες έχει να πάρει αδειοδότηση ο Ηρακλής. Ανεβαίνει ο Άρης. Πιθανό. Άμα θες να μιλάμε με ειλικρίνεια, αλλιώς να σε ταΐζω σανό. Γριά είμαι, δεν το έχω κρύψει. Ναι, αλλά το ξέρω. Δεν γίνεται. Άλλο τι θέλει, σου λέει, και άλλο τι βλέπει. Έχω... Σωστό. Και για να αφήσω και τις γραμμές, ας πούμε. Άκουσα προχθές τον Ραπτόπουλο και έλεγε για το πέναλτι που πήρε ο Λέτο με το Παναθηναϊκό. Ότι αού αού, ξέρεις, δεν του είχε δώσει άλλα δύο πιο πριν, ας πούμε. Ναι, δεν του δώσει άλλα δύο. Και αυτό είναι η λύση πέναλτι που κάνει ο Μπακ. Ναι, είναι. Εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο και την νοημοσύνη των αμυντικών. Ας πούμε ο Παπαζαχαρίας που παίζει Καλαμαριά δόξα δράμας, είναι στο μυαλό επανομήτης. Γιατί είναι επανομήτης στο μυαλό? Γιατί παίζει 30 χρόνια μπάλα. Γιατί να πετάξει την μπάλα στο πλάγιο, τη δίνει καρφί στο Κυβελίδη, στον πέναλτι για να σουτάρει και να πάει στο γάμα. Γιατί έχει μυαλό κουκούτσι. Πρώτον. Δεύτερον, το πέναλτι που κάνει. Τι πόδι έχει ο Κυβελίδης, δεξί αριστερό? Τι πόδι έχει ο Κυβελίδης? Ναι. Πιθανό να έχει δεξί. Δεξί έχει. Ναι. Και. Δηλαδή, καταρχήν είναι λάθος το διώξιμο της μπάλας. Συμφωνούμε. Αυτό λέμε. Αλλά να μου πεις ότι την πετάει καρφί στο Κυβελίδη, έτσι που το παρουσιάζεις, σαν τερατολόγος που είσαι, θα νομίζω ότι άλλο δεν σκεπάς. Μάθε. Εννοείται. Η μπάλα φεύγει ή corner ή πλάγιο. Πλάγιο out. Και αν όχι ή corner ή πλάγιο. Πλάγια φεύγει η μπάλα. Δεν τη διώχνει κανείς τον πέναλτι την μπάλα. Και αν το κάνει ένας 19 χρονών ο Ευαγγέλου του Παναθηναϊκού, δικαιολογείται. Ο άλλος που 40 χρονών δεν δικαιολογείται. Το καταλαβαίνεις. Ρε φίλε, λύσε μια απορία τώρα. Λύσε μια απορία. Άντε πάλι απορία. Τόσα ραδιόφωνα έχει η Αθήνα. Εμπάς ακούς. Εγώ εσένα. Εμπάς, δεν είμαι εγώ. Δεν καταλαβαίνεις. Να πούμε, έχουν ας πούμε, στην παρέα οδηγεί το τρελό που ακούει Ραπτόπουλο και τέτοια. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο ράδιο, ρε. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ας πούμε. Okay. Εννοείται, αφού έχετε το πιο πολύ χαβαλέ. Εδώ πέρα το παίζουν να πούμε σοβαροί αθλητικογράφοι και ιστορίες. Δηλαδή, τι υπενήσετε, ότι δεν είμαστε σοβαροί εμείς. Υπενήσετε ότι υπάρχει ένα. Εμείς δεν είμαστε σοβαροί. Είμαστε ασοβαροί. Η Αθήνα είναι συντηρητική πόλη. Ναι. Αυτό σου λέει. Όταν εσύ λες τον Νικολίτη να κλείσει το διπλανό που κάνετε μαζί εκπομπή, τι είστε σοβαροί. Έφυλε, υπάρχει, δεν μου λες, με αυτά που βλέπεις έξω αξίζει να είσαι σοβαρός με την προγραμματιστή, διακρίνεις συντηρητισμό στην Αθήνα. Αυτό είπε. Τεράστιο. Full, και full, υποκρισία. Full. Και το αστείο είναι ότι είναι... είναι ένα ψεύτικο καθοσπρεπισμό. Βέβαια. Yeah. Είναι πιο ασόβαροι από εσάς, αλλά το παίζουν ας πούμε... Αυτό, έχει τη γραβάτα του Χατζημαρκού. Πάρ' το πίσω, για θα σε βρει. Για χαρά, ωραία. Εμείς είμαστε οι πανσόβαροι, όχι ασόβαροι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Γεια σου, φίλε, γεια σου, καθάκι. Ωραίος. Ναι. Έλα. Πασπάτης, Καλαβάτης και Σία. Όρθιον. Καλησπέρα στην πλειορετική πόλη. Χαιρετίζουμε μετά τον οπαδό του Ολυμπιακού, τον οδηγό του κυρίου Σάβα και τα γραφεία του δαφνοστεφανωμένου, για να μην το πω διαφορετικά. Ναι. Θερμή παράκληση του κυρίου Σάβα, κύριε Κόκκινε, προς τον συνεργάτη σας. Αν νόμιζες σε μένα. Όχι, σε εσάς αυτό σε λίγο για τα πόδια που είπατε. Ναι. Στερήμη παράκληση του συνεργάτη σας, η εκπομπή θα πρέπει να ονομαστεί Πασπάτης, Καλαβάτης και Σία και όχι Μαρμίτα Αλουβιά. Πώς, από πού προκύπτει όλο αυτό? Πετραδάκι, τρεις εκλογές, τρεις, τέσσερις, 12 χρόνια, άχαστος ο αιώνιος πρόεδρος, ξέρει ο κύριος Ραπτόπουλος. Τι έγινε, Μωρικάμ, πια χάνεις την ΕΠΟ και κλαίγεσαι? Όχι. Βγαίνεις από τα γραφεία, ρε, κάτω στο Πασαλιμάνι και κλαίγεσαι, ρε. Χαρτομάτιλα, να σε στείλουμε κανένα μαύρο να σου φέρει χαρτομάτιλα από εμάς προσφορά. Να κλάψεις τον νόμο του. Να σε παρηγορήσει. Τα χαρτομάτιλα για την Κούκη, όχι για σένα.
Τελειώσατε. Εδώ το λιμάνι το παίρνουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι, ρε. Αδέρφια είστε, ρε, με τους Κινέζους. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα, κύριε Κόκκινέ μου, που είπες για με τι πόδι έχει ο τάδε ποδοσφαιριστής. Ναι. Χρόνια πίσω με έλεγε ένας φίλος μου ότι ο γιος του έπαιζε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και είχε και αριστερό και δεξί. Τον ξεκινάει ο προπονητής, λέει, οι προπονητές σε ένα μάτς, λέει, στα πρώτα 15 λεπτά αριστερό μπακ. Τον πάνε μετά δεξί μπακ. Και στο ημίχρονο τον βρήκαν δικαιολογία και τον κάναν αλλαγή, διότι δεν είχε καλή απόδοση τώρα. Μην ξαναπείς αν έχει αριστερό ή δεξί πόδι, αν είναι το καλό ή αν δεν είναι το καλό, κύριε Ραπτό, που λέμε και κύριε Κόκκινέ μου. Συγγνώμη, ήθιστε να αναρωτιόμαστε. Δεν είναι κάτι. Ναι. Τεχνικά μπορεί να μιλάτε σωστά. Αλλά επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω να κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ναι, και εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς κρατήστε. Μετά θέλω να ρωτήσω κι εγώ όμως. Όχι, εγώ θα ρωτήσω και θα κάνω. Όχι, μα πρέπει να ρωτήσω. Όταν λέτε δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ποια εννοείται ακριβώς? Η Άντερ 23 ήταν τότε με δύο προπονητάς, γιατί είχε φύγει ο μεγάλος ο προπονητής από την πρώτη και όταν φεύγει εκείνος έρχεται ο Τζόνι, ο άλλος. Δεφορμέησε, δεν το πιάσες. Όχι, εγώ το πιάσα. Δεφορμέησε. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Θέλω να μου πείτε ένα άρωμα που φοριέται πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη αυτό το χρόνο, αυτό το καλοκαίρι. Μυρτό! Πάκο Ραμπάνε, βρε, που έχει σχήμα κυπελάκι, βρε. Άντε την καλύτερη. Από εδώ, βρε, βρομπόχα, βρε. Θα μας πει για τον Μπιλμπάο. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για άλλα 20 λεπτά. Οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310 και τα 390. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Hyundai Εσκιά της Παροδήμου, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να βρείτε όποιο μοντέλο Hyundai θέλετε, να το κάνετε test drive και οι τιμές οι οποίες θα πάρετε, ειδικά για αυτό το τριήμερο μέχρι και αύριο, είναι ασύλληπτες, μοναδικές. Είναι τιμές της έκθεσης που έγινε στο περίπτερο 13 στην Εθνική Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην έκθεση του αυτοκινήτου, και είναι μοναδικές. Περισσότερα στο 2310-596-596, το 596-690. Τηλεφωνήστε, διαπιστώστε το, γιατί εδώ δεν κάνουμε πλάκα, ειδικά με τέτοια ζητήματα, για κάποιον ο οποίος μπορεί και θέλει να πάρει αυτοκίνητο. Πάμε στο κόμμο, 5 γραμμές βλέπω, άλλη μία θέλουμε, παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Υπομονή και όνειρα. Από δημότικο ΠΑΟΚΣ είμαι. Τι κάνεις, αδερφέ μου? Καλά, αγόρι μου. Πήρα να καλησπέρισω τα πιο εντρικαδόρικα παιδιά των Ερτζιανών. Και παιδιά. Παιδιά. Εδώ κοντεύουμε να κατοσταρίσουμε σε ηλικία και οι δύο, τώρα πλάκα μου κάνεις. Και οι δύο μαζί. Ναι, τι. Και παιδιά. Άμα κάνεις διαίρεση δια του τρία. Δια του τρία γινόμαστε. Παιδιά, παιδιά. Εσύ. Παιδιά. Παιδιά. Πήρα να πω να μην χαίρονται πολύ κάτω και στην Αθήνα. Ναι. Για τον αγώνα τον αυριανό. Ναι. Απλά το σκορ θα είναι 1-2. Και να μου το θυμάσαι. Εντάξει, πολύ πιθανό. Γιατί έχουν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Έχουν δικαιολογηθεί τα άπαντα από τον προχθεσινό αγώνα. Ήταν λάθος που τον έριξες 5 και 6 γκολ. Λάθος ήταν, ναι. Εγώ θα ήθελα ένα έτσι 7-0 για να το έχουν, να το θυμούνται για τα άλλα 50 χρόνια. Το 3-0 δεν θα το θυμάται κανένα σε 2 χρόνια. Μόνο ο τεράστιος Ηρακλής το έχει κάνει. 6. Πίστεψε μου, ο καπετάνιος δεν το ξεχνάει ποτέ. Έτσι ακριβώς. Και να σου πω και κάτι για τον Ηρακλή, το οποίο το ξεχνάνε όλοι και βασικά στις Ηρακλειδείς. Θυμάσαι την πρώτη χρονιά που έπεσε ο Ηρακλής και καλά με τα χαρτιά? Όχι, ήταν με τα χαρτιά. Ναι, γιατί όμως έπεσε? Γιατί τότε αλλάξανε τον κανονισμό τα πάντα. Ναι, γιατί έγινε όλο το σκηνικό. Άμα θυμάσαι, πρώτη αγωνιστική κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο... Και μέσα στο Καραϊσκάκι 1-1. Α, μπράβο. Και εκεί είπα ότι ο Ηρακλής θα πέσει κατηγορία. Και όταν το έλεγα δεν με πίστευε κανένας.
Τι να σου πω, ειλικρινά, δεν το πιστεύω. Αν σκεφτείς λίγο πονηρά. Πολύ πονηρά να το σκεφτώ. Όχι. Λίγο. Αλλά. Βασικά δεν χρειάζεται πονηριά. Είναι δεδομένα κάποια πράγματα. Ναι, απλά κέρδισες τον Ολυμπιακό μέσα, έφερες 1-1 στο Καρεσκάκι, δεν υπήρχε περίπτωση, αδελφέ μου, να μείνεις κατηγορία. Άλιστα. Γιατί πολύ απλά εκείνη τη χρονιά, μα θυμάσαι, ο Ολυμπιακός έπαιξε play-off. Και βγήκε δεν βγήκε ούτε UEFA. Άκου μήνυμα τώρα για να δεις, επειδή εσύ γνωρίζεις το πνεύμα και σχολίασε εσύ, εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ναι, ναι. Κόκκινε, ό,τι και να λες, ο Άρης θα ανέβει είτε σαν δεύτερος είτε σαν τρίτος. Η ομαδούλα σου, η ΑΕΠ, θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Το ξαναείπε χθες ο Αλέξης Έντρα FM. Η ΑΕΠ και να σου δει θα πέσει λόγω χρεών. Πρέπει να σχολιάσω τώρα. Πρώτου τέλους κακάριζε. Είσαι τακτικός ακροατής. Μηδένα πρώτου τέλους κακάριζε. Να είσαι καλά. Έγινε, άντε καλησπέρα. Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Δεν ήταν καλή η γραμμή. Στον επόμενο. Ορίστε. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Από Κιανώδη Φιανοπόλη, Γρηγόρη, τι κάνεις? Καλά, αδερφέ μου, εσύ? Λοιπόν, Γρηγόρη, μπορείς να μ' αφήσεις μισό λεπτάκι λίγο να έρθω να διαβάσω που δημοσιεύθηκε πριν 4-5 μέρες σε πολύ μεγάλο site των Αθηνών. Άμα θες, μπορώ να σου πω και το site. Ό,τι λοιπόν. Θέλετε. Ό,τι γουστάρεις κάνει. Λοιπόν, λέγεται SDNA και λέγεται πώς μπορεί να μην ισχύσει η ποινή του επιβιβασμού για την αδειοδότηση. Άκουσε λίγο, σε παρακαλώ. Μισό λεπτάκι, ούτε μισό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η ποινή του επιβιβασμού για τις ομάδες της Super League που δεν αδειοδοτηθούν δεν έχει περάσει ούτε από τη Super League στην προκήρυξη, αλλά ούτε και από την ΕΠΟ στον ΚΑΠ. Όπου αντιθέτως προβλέπεται ότι δεν μπορεί να ανέρθει στη Super League ομάδα από τη Football League εφόσον δεν έχει αδειοδοτηθεί. Επιπλέον δεν αναφέρεται ούτε στον κανονισμό αδειοδότησης ΕΠΟ. Ωραία. Επομένως, όποιες ομάδες προσφύγουν, λέει, σε αρμόδια δικαστικά όργανα, έχουν πολλές ανάγκες να δικαιωθούν από τα αποτελούμενα από τακτικούς δικαστές, δικαστικά όργανα της ΕΠΟ. Αυτό δημοσιεύθηκε, είπα και το site. Να ρωτήσω. Οπότε, ας μην μας έχουν πολύ ξεγραμμένους εμάς. Βεβαίως, να ρωτήσω. Παρακαλώ, ναι. Αν εξαιρέσεις τον κόσμο του Ηρακλή, τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Ο κόσμος και η ομάδα μόνο, ναι. Τους άλλους μην τους αναφέρεις καν, δεν υπάρχουν. Μ' άκουσες ποτέ να τους αναφέρω? Ναι, επειδή κατάλαβα, για πες. Από ποιον να περιμένω να τα κάνει πράξη αυτά? Όταν το 2010 άλλαξε όλος ο κανονισμός για να εξαφανίσουν τον Ηρακλή και να τον ρίξουν. Συμφωνώ. Πού να δηλαδή, για ποιο λόγο να σε ταΐσω φούμαρα και να βγεις μετά και να μου λες, εσύ Γρηγόρη, προτιμώ να με πεις σε καραγκιός γιατί μας έλεγες βλακίες και αυτά που σε είπα τότε, θυμάσαι? Γιατί πίστεψε με, καλύτερα να με βρεις και να είμαι χαρούμενος. Έτσι. Παρά εγώ να μου λες γιατί δεν μας τάπες. Εγώ το λέω απλώς γιατί ακούω πολλούς Αριανούς και βλέπουν ότι θα πέσει ο Ηρακλής και θα ανεβούν αυτοί. Γιατί ούτε αυτοί έχουν, είναι σίγουρο να πάρουν άδεια. Και στο διάβασα το άνθρωπο που λέει ότι όποιος δεν πάρει άδεια από τη Β' Εθνική δεν ανεβαίνει. Εγώ αυτό το είπα. Όσο για τους απίθανους που έρχομαι, εγώ δεν περιμένω τίποτα. Εγώ μόνο τον κόσμο και τα παιδιά αυτά που αξίζουν όχι χίλια μπράβο. Μόνο και μόνο για αυτά τα παιδιά θέλω να μείνει ομάδα κατηγορία. Κανέναν άλλον. Και για τον κόσμο φυσικά. Να είσαι καλά. Καλημέρα μου, γεια σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Θέλω να μιλήσω για ένα fair play που έγινε την Κυριακή σε ένα μάτς στην Κρίνη. Στην Κρίνη? Στην Κρίνη. Μάλιστα. Σε ποια κατηγορία? Β' κατηγορία, πέτρανε δύο πρώτοι. Ναι. Δεν τη γνωρίζω την κατηγορία, δεν νιώθω. Σε παρακολουθώ όμως γιατί θα είμαι άσχετος. Δεν πειράζει, θα μιλήσω για fair play για μια ομάδα που ήταν δεύτερη στην κατηγορία της και έπαιζε με τον πρώτο και έπρεπε να τον κερδίσει για να ανέβει. Γιατί ο δεύτερος και ο τρίτος παίζουν μπαράζ. Σε κάποια στιγμή ο τερματοφύλακας της αντιπάλου ομάδας, του Αριστοτέλη συγκεκριμένα, την ώρα που σου τέρνει παθαίνει κάποιο πρόβλημα και σπαρταράει. Και η μπάλα πάει στα πόδια του κυνηγού της Νέας Κρίνης, άδεια εστία, και το παιδί προτίμησε να τη βγάλει έξω για να δοθούν υπότιτλοι βοήθεια στον τερματοφύλακα. Συγχαρητήρια στη Νέα Κρίνη. Συγχαρητήρια και στον Αριστοτέλη. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με διορθώνει ο γιατρός, είχε χάσει εκείνη τη χρονιά 2-0, λέει. Μάλιστα. Το 9-10 ήταν 1-1. Ευχαριστώ, Βασίλη. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Παοξής είμαι. Και πολύ καλά κάνεις.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω βασικά, στις εκείνα. Όχι, πήγε να ετοιμάζει το φανερό δείπνο. Εντάξει. Νομίζω πλάκα. Γρηγόρη. Πήγε να έκανε έτοιμα για το φανερό δείπνο. Εντάξει, ωραία, ωραία. Γρηγόρη, θα ήθελα την άποψή σου αύριο, για το αυριανό μάτς, τι προτιμάς, ας πούμε, για Center for Kulouri, Αθανασιάδη. Υπό αυτές τις συνθήκες του παιχνιδιού, κανέναν από τους δύο. Κανέναν από τους δύο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή όμως. Όχι, μισό λεπτό, θα σου πω. Είπα ότι, γιατί μιλούσα με τον Κωστή, ξέρεις, δεν μου αρέσει να μιλάω αγωνιστικά και τακτικά, αλλά όταν πρέπει να μπούμε σε ένα τέτοιο κομμάτι, βάζω την πινελιά μου, άσχετα αν και δεν είμαι ο ειδικότερος ή ο καταλληλότερος. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να χτυπήσει την κόντρα, αλλά με όχι στο μισό γήπεδο, να βγει στα τρία τέταρτα του γήπεδου, να μαρκάρει από τον τερματοφύλακα, να μαρκάρει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, μετά την πρώτη παλιά, να κυνηγάει μπάλες. Να μην τους αφήνει και να κάνουν παιχνίδι και να έχει τη δυνατότητα να έχει κοντά τις γραμμές και να μην μπορεί να δεχθεί εύκολα επιθέσεις. Οπότε με ένα τέτοιο ελαφρύ σχήμα μπορεί να έχει τρεις στόπερ, δύο ακραίους, να έχει δύο καθαρόιμους κόφτες, ένα οχτάρι και από εκεί πέρα οι τρεις να είναι δεξιά-αριστερό εξτρέμ και να βάλεις τον Μπέλκα κορυφή. Ενρίκε αριστερά. Κάμπος ή Κίρσκιου δεξιά και Πέλκας κορυφή. Αν δεχτείς γκολ για κάποιο λόγο, βάζεις η Κλάους ή Κουλούρη. Μάλιστα. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί θα έχεις ταχύτητα για την κόντρα, αν θα βρεις χώρους. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό. Μια εκτίμηση είναι. Το σκόρπο στο... 1-1. Την άποψη... 1-1. 1-1. Εγώ είπα ότι ζευγάρι τελικού για μένα είναι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει ο ρόμπα, ρε φίλε. Μια εκτίμηση. Όχι, δεν είναι ρόμπα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι η άποψή σου. Εσύ μιλάς, έχεις ένα άλλο επίπεδο. Κάποιος άλλος στο πλαίσιο του χαβαλέ ή γιατί έτσι το αντιλαμβάνεται, μιλάει διαφορετικά. Ναι. Έχει να σου πει κάτι αυτό το 3-0, έχει καμία σχέση με τον αυριανό αγώνα, πιστεύω. Θα είχε αν ήταν 5 ή 6-0. Μάλιστα. Το 3-0 δεν μου λέει τίποτα. Όχι, δεν μειώνει την αξία της εμφάνισης που έκανες. Ναι. Εντάξει. Γιατί όταν στο μέλλον ο ιστορικός του Μπέλντος θα λέει σε εκείνο το παιχνίδι, βλέπω τα στοιχεία, ο Παναθηναϊκός έκανε δύο τελικές και ο ΠΑΟΚ 25 και τον έβαλε μέσα στα δίχτυα, δεν θα ξέρει ο αναγνώστης του μέλλοντος ότι μπήκανε μέσα σε εισαγωγικά τα δεύτερα. Ναι. Γιατί αυτό έχει και άλλη οπτική γωνία που το διαβάζει. Λες, άρα τα δεύτερα του ΠΑΟΚ είναι καλύτερα από τα δεύτερα του Παναθηναϊκού. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει πιο γεμάτο ρόστερ. Ναι. Αυτοί θα κατέβουν τώρα, πιστεύεις, θα σκυλιάσουν, πιστεύω, τώρα να πάρουν το μάτς. Αυτό είναι το λογικό. Ναι. Και πρέπει να το κάνουν. Όπως πρέπει να σκυλιάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πρέπει να σκυλιάσουν και του Παναθηναϊκού. Ναι. Και πιστεύω θα κριθεί, Γρηγόρη... Είναι παιχνίδι λεπτομεριών. Αυτό ήθελα να σου πω ακριβώς. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά, να ξέρεις, σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και συνέχισε έτσι. Υγεία, φίλε, να είσαι καλά. Σε όλο τον κόσμο, γεια σου. Παρακαλώ. Κόκκινε, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ο Σπύρος ο Γάβρος και να έχουμε πάντα υγεία, γιατί το ποδόσφαιρο είναι απλά να γεμίζει τις ώρες μας. Καλή λοιπόν επιτυχία στην ομαδάρα σου με την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, να σου πω δύο πραγματάκια πριν κάτι που θέλω για το ποδόσφαιρο, για τον αγώνα. Να διορθώσω τον φίλο ότι την εποχή που ο Ολυμπιακός πήγε στα play-off την τελευταία χρονιά του Κόκαλ δεν έπεσε ο Ηράκλης, έπεσε την επόμενη επί Βαλβέρδε. Στον τεμπούτο που είχασε 1-0. Ναι, οκ, okay, εντάξει, δεν αυτά είναι... Δεν είναι εκείνη την εποχή για να λέμε, για να μην έχουμε κατές, κατάλαβες. Όχι, δηλαδή, ο τρόπος αυτό... που απαντάς δεν δείχνει ότι του τι λες, είσαι διαβασμένος. Ναι. Διαβασμένος. Δεύτερον. Και εγώ είπα ότι ήταν... Και εγώ είπα, συγγνώμη, και εγώ έκανα λάθος. Είπα ότι 1-1 στο Καραϊσκάκη και έχασε 2-0. Συμβαίνουν. Όταν ο Ολυμπιακός έφαγε τα 6 από το ΠΑΟΚ στις Σέρες. Στις Σέρες, ναι, με βροχή. Έχει γράψει ιστορία 6-0. Δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός εκείνη την εβδομάδα έχει κάνει 14 μεταγραφές και κατέβηκε μόνο. Λένε δεκάδα, 12 παιχτών. Κανένας δεν το ξέρει. Η ιστορία γράψει 6-0. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό που μιλάς για 14 μεταγραφές. Μπράβο, είναι το πρώτο μάτς του Κοσκοτά που αναλαμβάνει και κάνει τις οριδό μεταγραφές με Κοφίδη, με Σοφιανόπουλο,
Με ό,τι θες, είχε ό,τι μάζευε, κυκλοφορούσε. Θυμάσαι, με πλήτσι, με πούτσι. Δεν ξέρω αν είναι τότε. Είναι αμέσως μετά, μετά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Και μετά καπάκι παίζει με τις Σέρες και έχει 2-2. Λοιπόν, αλλά δεν το λέω αυτό, το λέω ιστορία έγραψε 6-0. Δεν ψάχνονται άμα ποιοι παίζαν ή όχι. Άρα ο Πάκου είχε χρυσή ευκαιρία να το ρίξει 5-6 και να τελειώνει το παραμύθι. Συμφωνείς ότι την έχασε την ευκαιρία? Ναι, φυσικά. Όπως και ο Ολυμπιακός για μένα τότε στο Καραϊσκάκι, στον τεμπούτο με Ριβάλτο και με τέτοια, τον είχε τον Πάκου 4-0 στο ημίχρονο και μετά πάτησε φρένο. Ρίξε τον άλλα 4 να γράψει ιστορία, γιατί ιστορία γράφει. Δεν ξετάζουμε τι έγινε τότε, ποιοι παίζανε. Αυτό είναι. Και τον αντίπαλό σου δεν ευτερπιέ να το σέβεις με τον βάλεις πολλά γκολ. Δείχνει και μια αξία στην ομάδα, γιατί η ιστορία πάντα μένει. Κοίταξε, δεν μου έχω μια ένσταση για, ναι, για το fair play. Το fair play για μένα που λένε ότι πρέπει να σταματάω, δεν είναι fair play. Το παιχνίδι, αυτό, το 87, απόλυτα, ναι, το παιχνίδι κατά εκείνη το 87-88 ήταν 6-1 και όχι 6-0. Ναι, 6-1, συγγνώμη, ναι, εντάξει. Δεν το είπα για να μαλώσουμε, ρε φίλε. Ναι. Για πες, κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει την ΑΕΚ? Γιατί εντάξει, εγώ ναι, 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 δίνω ένα μικρό προβάδισμα. Ναι. Εγώ ποντάρω μόνο στο Σερτάκι. Γιατί αλλιώς η ομάδα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Φίλε, το έχω πει πολλές φορές. Όσο σε εκτιμώ στο μπάσκετ σαν ομάδα, εντάξει, τόσο δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στο χορτάρι σου από ποδόσφαιρο. Καλά, δεν το συζητάμε. Σε ποιον σοβαρό φίλαθλο αρέσει αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάποιος που με ευρίζει πράγμα τώρα, γιατί πρέπει, δηλαδή, πρέπει να, αυτό που λέω να είναι το σωστό και ο νόμος? Η γνώμη μου είναι. Στο μπάσκετ, ρε φίλε, που... κυνηγάς Ευρωλίγκα, την έχεις πάρει 3 φορές. Άλλες 6 την πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να μη σε σέβομαι. Διαφημίζεις τη χώρα μου και σε έχουν για φαβορί. Σε σέβονται. Και όταν τυχαίνουν μαζί σου στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, όταν είπε ο Φέργκισον θέλω είτε παίζετε με τη Γιουβέντους είτε με τον Ολυμπιακό να παίζετε με την ίδια σοβαρότητα, για μένα δεν υπήρχε μεγαλύτερη προσβολή από αυτό. Όχι, εγώ δεν το παίρνω σαν προσβολή. Όχι, δεν είναι σε σένα. Δεν είναι στον κόσμο του Ολυμπιακού η προσβολή. Σε κάλυψα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεύτερον στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, είναι δυνατόν? Όχι, εγώ δεν το βλέπω σαν κακή δήλωση αυτό. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Εσύ πιστεύεις δεν, αλλά... δεν έχουν τη δυνατότητα για ψηλότερα? Στο Champions League ή στον άλλο θεσμό? Ο Παναθηναϊκός, δε φίλε, στο παρελθόν έφτασε στους 4 2 φορές. Ναι, και, περίμενε, άλλη μία στο τελικό. Δηλαδή περίμενε, εσύ, για να σε πω με μισό λεπτό, τι να τα κάνω εγώ τα 20, τα 20 πρωταθλήματα που πήρες τα τελευταία χρόνια, όταν λοιπόν, για να τα κατακτήσεις, άσχετα με το αν κάποιες χρονιές είχες πολύ καλή ομάδα, έπρεπε να έχεις και ένα κοράκι για φύλακα άγγελο. Λοιπόν, να σου απαντήσω σε αυτό. Πριν για το κοράκι να σου απαντήσω. Πολύ μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού, αν και του Wembley αμφισβητείται. Η ιστορία μας έχει γράψει ότι πήγε. Από εκεί και πέρα, τις άλλες φορές που έκανε πολύ καλή πορεία και πήγε, δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός του Champions League. Ναι, ήταν Κύπρο πρωταθλητριών, βεβαίως. Ναι, και υπήρχε από πολύ. Εσύ γιατί δεν το έκανες? Εγώ το μέγιστο που έχω φτάσει είναι στους 8. Γιατί δεν, ωραία, το έκανες? Δεν μπόρεσα, δεν με βόλεψα, δεν έτυχα τα μάτς. Εντάξει. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή κάτι, τα μάτς, όχι, έχασα. Κάτι δεν έκανες να σου, καλά. Να σου πω κάτι. Η καλύτερη ομάδα σου, η καλύτερη ομάδα σου, ναι, στο πρωταθλητριό ή Champions League ήταν τότε που φύζηξε ο άνεμος και πήγε στα πόδια του Κόντε, του σημερινού προπονητή της Chelsea, και έβαλε τον κόσμο στην Ελευθερόπουλο και αποκλείστηκε. Γεια σου, φίλε. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα. Για μένα ήταν τότε. Να είσαι καλά. Για μένα η καλύτερη ομάδα ήταν του Μίτσελ. Να είσαι καλά, με να προλάβει. Γεια σου, φίλε. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς. Καλησπέρα, Κόκκινο. Ο Μίτσι. Γεια σου, ρε Μίτσι. Τι λέει, τι κάνετε? Τι να πει. Με ξεφωνίζει και συνεχίζει και με ξεφωνίζει. Ρε φίλε, σε ξεφωνίζω. Γιατί σε όλη τη φυλακή έψαχνα μπλούζα, παρακαλούσα. Μίτσι, θα σου πω μία κουβέντα. Και τους είπα μέσα, κάτσε να σε πω λίγο και με λες. Εντάξει, ένα λεπτάκι θα κάνουμε, δεν θα αργήσουμε. Και τους λέω όλους μάγκες. Βρήκα μπλούζα του Ηρακλήδη, δεν θέλω να την έχω εδώ. Ισχύει. Περνάει μια εβδομάδα, δυο και αρχινάει όλη τέριγα, 150 άτομα και μένουν τι έγινε η μπλούζα, με χελώνα και γελούσα. Σωστά μιλάς.
Και λέω ρε πού είναι δυνατόν να πούμε για μη, δεν, να δεν πειράζει, δεν είπε κάτι κακό. Συγγνώμη που έβλεπα, δεν έβλεπα. Ότι είπα τον Νικολίπτη, γιατί δεν φταίει σε τίποτα, έχει εντολές. Ναι, εντάξει. Άκου λίγο κάτι. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να πάρεις να μου την πεις, με ξέρεις και σε ξέρω. Ναι. Εντάξει. Ούτε ναι. Τον καλό πάνω να σου κάνω, ούτε. Δημιουργήθηκε. Όχι, γιατί. Μα δεν έχει λόγο να με κάνει το καλό. Άνα, μπράβο. Ηρακλάκι, Ηρακλάκι. Ακριβώ. Επειδή ξέρω τι είσαι στη δύναμη. Επειδή σου λέω και πάλι. Σου λέω και πάλι. Επειδή τα ξέρει τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Ναι. Ρώτα λίγο αν ασχολήθηκα αυτού που πρέπει, ή το Καρντάζι σου, ή τον Αλέξη, ή μπιφτέκιδε και εσύ. Και ρώτα και μάθε και από μέσα τι μου είπανε. Ή βαθμού πρώτη συγγενεία, ή ιδάλω θα σε ψάχνουνε. Ξέρεις ποιοι θα με ψάχνουνε. Ναι. Και δεν μπήκα στη διαδικασία, όχι για να μην στο δώσω, γιατί ναι. Λέω καλά είναι δυνατόν για κάτι τόσο απλό να βρούμε και μπελά. Και για μου λένε, αυτό πήρα τηλέφωνο να αδερφούλη μου, αδερφούλη συγνώμη, μου. Γιατί ο αδερφός μου με είπε, γιατί το λέω έτσι με το κόκκινο λέω να πούμε και... Και τι σου είπε. Θα μαλώσουμε να το δω. Και τι σου είπε το καρτάς. Κόσμι λακές με λέει. Γιατί έμαθα λέει τι έγινε, λέει και δεν άσω λέει. Βλέπεις. Δέκα μπλούζες λέει, θα μπορούσαμε λέει. Μα δέκα, ξέρεις πως οι άνθρωποι, ξέρεις πως οι άνθρωποι προθυμοποιήθηκαν. Εντάξει. Και τα παιδιά αυτοί, καταλαβαίνω, επειδή σ' αγαπάω πάρα πολύ γιατί φοράς παντελόνια, δεν θέλω να μένουν άσχημες εντυπώσεις για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ναι, επειδή ακούστηκε και από το Κωστή, εντάξει, σε έκανε χαβαλέ μετά. Βρε ναι, άλλο το χαβαλέ. Και εγώ να κάνει χαβαλέ όποιος θέλει ό,τι θέλει. Απλά επειδή εμένα με πείραξε και με χάλασε που δεν μπόρεσα να κάνω την επιθυμία σου πράξη. Το πιστεύω, καλά. Εντάξει. Λέω ρε εσύ τώρα βγαίνει τώρα και με κράζει. Εντάξει. Ναι. Όχι, να είναι ευλογημένο. Αφού το πιστεύει έτσι, το Καρντάζι το πώς σου μίλησε λέει πολλά. Ναι, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Με την υγεία πες μου, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Με την υγεία είμαστε σε καλό δρόμο. Όχι, γιατί οικονομικά έξω ότι με χαλιά δεν μπορώ να βγάλω ταυτότητα, γιατί θέλει ένα εικοσάρικο για να βγάλω άμκα να με κάνουν εισαγωγή. Μισό λεπτό. Αυτά διορθώνονται, Μίτσι. Το θέμα είναι ότι το ζάχαρο έχει μια αντιμετώπιση. Ναι. Και μπορείς να το διορθώσεις. Ναι, μην το αφήσεις και... έτσι, γιατί αν δεν το προσέξεις, δεν είμαι γιατρός και ο καταλληλότερος δώσεις συμβουλές, αλλά αν δεν το προσέξεις, θα έχεις θέμα. Σε παρακαλώ, ναι, δες το και δεν είναι θέμα ούτε δεκάρικου ούτε εικοσάρικου. Είναι θέμα ανθρωπιάς. Ναι, πάω που λέω στην Παναγία δέξια κεράκια, αλλά τώρα αν βγάλεις 4 και 5 ευρώ, τι να πάρεις ένα καφέ. Να προσέχεις να μην ξαναείσαι ποτέ γεμάτος. Με πιάνεις. Όχι, αυτό να σε μπορεί να λύσεις στον αέρα ένα τσιγάρο άμα κάτι... Να προσέχεις, εγώ στο λέω με αγάπη, μιλάω σαν το μικρό μου αδερφό. Να προσέχεις να μην ξαναείσαι γεμάτος. Έκανες αυτό. Μεγάλη μαγιά, σηκώθηκες, ναι. Μην ξαναπέσεις αδερφούλη μου. Είναι κρίμα. Ναι. Πήγα και με το Λεβαδιακό, ήθελα να πάω και σε Κέρκυρα μαζί με τον αδερφό μου, αλλά το πόδι δεν άντυχε να πούμε και θα έλειπα δυο μέρες και θα μου βγάζανε χέρι χοντό, θα μου βγάζανε εξαιτήριο από μόνοι τους. Θα με διώχναν δηλαδή. Και αυτό δεν πήγα και Κέρκυρα. Θα τα πούμε αδερφούλη μου, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να κλείσω λόγω ώρας. Λοιπόν. 3.41 δεν το γνωρίζω, λέει Μάρκος. Φίλε, ο Μάρκος δεν το γνωρίζω. Πρώτη φορά. Είτε παίζει με τη Ρεάλ, είτε με την Ίντερ και όχι με τον Ολυμπιακό. Θα το δω. Αν σε αδίκησα, θα ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα ακούσετε την υπέροχη Μαρίνα Μπίκου να έχει τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Και εν συνεχεία, ο Δημήτρης Κανελάκης, ο Κώστας Γιαλαμάς και η Τάνια Δήμου θα είναι με το τρίτο ημίχρονο κοντά σας. Με πάρα πολλή ενημέρωση για τα ρεπορτάζ όλων μα όλων των ομάδων. Να είστε καλά, πρώτα Θεός. Τα λέμε αύριο. 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 Τα λέμε αύριο.